πρώτο μνημονικό. Νομίζω ότι έχουμε ένα θέμα πάρα πολύ ενδιαφέρον, μύθι και πραγματικότητα, σχετικά με το διάβασμα στο σπίτι. Καταρχάς, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους Συλλόγους Μονών και Δαιμόνων που έχουν ανταποκριθεί σε όλο αυτό το κάλεσμα με σκοπό την ένωση των σχολείων της Νέας Μύρνης. Έχουμε λοιπόν σήμερα μαζί τη Μαρίνα Τιδεπούλα από το 7ο Δημοτικό, τη Μαρία Τιβρασίδα από το 2ο, την Άτζη Πιτσάκη από το 5ο και την Κατερίνα Τηλεπανταρίου από το 12ο. Δεν έχουμε εμείς κάτι τώρα. Θα καλέσουμε τον Διευθυντή του Σχολείου να προλογίσει, τον κύριο Δημήτρη. Σας καλωσορίζω και εγώ στο σχολείο μας και κυρίως καλωσορίζω τις συναδέλφους εκπαιδευτικούς, κυρία Χρυσάτη Κυσαρία, του κυρίου της Ειδικής Αγωγής και την κυρία Πολυμένη Γεωργία, που είναι κοινωνική λειτουργός. Το θέμα έχει ενδιαφέρον, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε. Επιλέξαμε κάποιο θέμα του Σύλλογου Γονέων, το οποίο και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα ήθελα στον πειρασμό να πω μερικά πράγματα παιδαγωγικά, αλλά επειδή θα κρατήσει πάρα πολύ, το κρατάω για άλλη φορά. Ο συνάδελφος, ο κύριος Τζοτζάκης, όμως θα ήθελε να πει κάτι δικό του παιδαγωγικό, αν το επιτρέπει. Γιάννη. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Από τότε που άρχισαν να υπάρχουν εκπαίδευση και σχολιά, αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί γονείς, αγαπητοί ειδικευμένοι συνάδελφοι που ωραία πράγματα θα μας πείτε σήμερα, φάνηκε να υπάρχει ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα αυτό λέγεται πώς μπορεί κανείς πάνω στο πρόσωπο των παιδιών μας να συναντήσει, να συνθέσει δύο πολύ βασικά πράγματα. Ποια? Την εκπαίδευση και την παιδεία. Η εκπαίδευση είναι να παρέχεις εφόδια, να παρέχεις γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες όπως τις λέμε στον χώρο. Αλλά υπάρχει το άλλο, το βαθύ μέγεθος. Ποιο? Η παιδεία. Να χτίζεις μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα, να δίνεις μια ολοκληρωμένη ωριμότητα που να μην είναι μόνο γνωστική, αλλά να είναι και πνευματική, να είναι και συναισθηματική, να είναι και συμπεριφοριστική. Αυτή η δεύτερη διεργασία, αυτή η βαθιά διεργασία που είναι εφόδια ζωής, συντελείται και την υπέροχη εκείνη ώρα που συναντιέται γονιός και παιδί στη όμορφη σύναξη που λέγεται συνάντηση γονέα και παιδιού με αφορμή, το τονίζω, με αφορμή τη μελέτη στο σπίτι. Και εδώ ακριβώς θεωρώ, και θα ακούσω με πολύ ενδιαφέρον όλα τα ωραία που θα ακουστούν, ότι πρόκειται για μια υπαρξιακή διαδικασία που λίγα πράγματα λέγονται, αλλά πολύ βαθιά πράγματα τελεσιουργούνται μέσα στην καρδούλα του παιδιού. Ο Όσκαρ Ουάιλντ λέει, ωραίο πράγμα η εκπαίδευση, αλλά ας θυμηθούμε ότι πολλά πράγματα διδάσκονται χωρίς να λέγονται. Και για να τελειώσω και να δώσω το λόγο στις εκλεκτές κυρίες, κάτι ακόμα πιο σημαντικό από το μεγάλο μας πατέρα, τον Πλούταρχο. Το μυαλό, λέει, είναι φωτιά που πρέπει να ανάψεις και όχι δοχείο που πρέπει να γεμίσεις. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Καλησπέρα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε όλοι εδώ και είστε και μαμάδες και μπαμπάδες. Μας χαροποιεί ιδιαίτερα αυτό. Να σας πούμε ότι εμείς είμαστε μισή ομάδα, γιατί στο ΚΕΔΗ, το Κέντρο Διάγνωσης Υποστήριξης Παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, δεν δουλεύει κανείς μόνος του. Δουλεύουμε μαζί σαν ομάδα. Είναι ο ειδικός παιδαγωγός, είναι ο ψυχολόγος, είναι ο κοινωνικός υπουργός, πολλές φορές είναι και ο λογοθεραπευτής και ο παιδοψυχίατρος. Όταν χρειάζεται. Έτσι λοιπόν λείπει ένα μέλος από την ομάδα. Κυρία Μπούκουρα, δεν ξέρω πώς την ξέρετε εσείς, μπορεί να την ξέρετε με το όνομα του παιδιού. Είναι ψυχολόγος, έχουμε δουλέψει στην ΕΔΗ και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση, όπως και στο σχολείο. Βέβαια, εδώ είναι το βαρύ πυροβολικό της ειδικής αγωγής, η κυρία Πόπη Γεωργίου, που έχει διπλό ρόλο εδώ, είναι γιαγιά και ψυχολόγος και επίτιμος πρόεδρος Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού. Και παρακαλούμε ειλικρινά όπου εμείς κολλήσουμε, στο κομμάτι το ψυχολογικό κυρίως,
να μπορείτε να βοηθήσετε λίγο σε αυτό. Θέλαμε λίγο να πούμε έξω από το μαθησιακές σχολείες, έξω από συγκεκριμένα, έτσι, και να προσεγγίσουμε ένα θέμα που ενδιαφέρει και αυτό που θέλουμε μέσα από τη δική μας συνάντηση είναι λίγο να ενώσουμε τους γονείς με το σχολείο. Ειδικά εγώ σαν κοινωνική λειτουργός νιώθω ότι αυτό είναι και ο ρόλος ο δικός μου. Είναι ο ρόλος το να μπορώ μέσα από τη δουλειά μου να φέρω σε επικοινωνία και σε ουσιαστική συνεργασία την οικογένεια και το σχολείο. Η μελέτη είναι του παιδιού είναι ένα κομμάτι το οποίο έτσι όπως θα το αναδείξουμε σήμερα είναι και πολύ ουσιαστικό. Το PowerPoint εννοείται δεν το έχω κάνει, το περισσότερο το έχει κάνει η κυρία Σαρίδου, έτσι, έχει γράψει το όνομά μου απλώς. Λοιπόν, να σας καλωσορίσω και εγώ από την πλευρά μου, ονομάζομαι Χρυσάνθη Σαρίδου, είμαι δασκάλα καταρχάς της ειδικής αγωγής, αλλά κατά δεύτερο, όπως και η κυρία Πλουμέτη, είμαστε και μαμάδες, που σημαίνει ότι η παρουσίαση αυτή για να στηθεί πέρασε διαπυρώσεις και τίποτα άλλο, γιατί μας ήταν πάρα πολύ δύσκολο να συνδυάσουμε τους δύο μας ρόλους. Και ως μαμάδες που καλούμαστε να ασχοληθούμε με το διάβασμα των παιδιών μας, αλλά και ως ειδικοί που πρέπει να σταθούμε λίγο κριτικά απέναντι σε αυτό που λέμε σχολική μελέτη και μελέτη στο σπίτι. Άρα, ίσως θα δείτε και στην παρουσίαση το ρόλο μας να εναλλάσσεται και ως εκπαιδευτικοί, αλλά και ως γονείς. Κυρίως η κυρία Πλουμέτη θα επικεντρωθεί σε αυτό που λέμε γονείς, στη σχέση του γονέα με το σχολείο και εγώ θα προσπαθήσω να αναλάβω το ρόλο του δασκάλου και πώς ο δάσκαλος βλέπει την αναγκαιότητα της σχολικής μελέτης και της μελέτης που γίνεται στο σπίτι. Πάντα όμως έχοντας ως δεδομένη τη συνεργασία του σχολείου με το σπίτι. Να προχωρήσουμε. Θα μου επιτρέψετε να σηκωθώ, γιατί ως δασκάλα δεν μπορώ να κάθω, δεν ξέρω, είναι... οι δάσκαλοι έχουν και μια δέμη, μας χαρακτηρίζει έτσι μια αν όχι ελληματική προσοχή, γιατί πρέπει να είμαστε πολύ επικεντρωμένοι, αλλά η κινητικότητά μας, αν καθυλωθώ στην καρέκλα τελείως, υπάρχει το πιο πιθανό να χάσουμε τον γνωρισμό της σκέψης. Τέλος πάντων, έχοντας λοιπόν ως δεδομένο το γεγονός ότι σαν γενικές αρχές της εκπαίδευσης θεωρούμε ότι η παροχή της γενικής παιδείας δεν είναι σε καμία περίπτωση μια στήραση όρεση γνώσεων και πρωτίστως δεν είναι μόνο απομνημόνευση. Όπως επίσης και στο πίσω μέρος του μυαλού μας και αν θέλετε η κύρια επιθυμία μας, η βασική μας επιθυμία είναι τελικά να αναδείξουμε τα ενδιαφέροντα των μαθητών και να καλλιεργήσουμε τις δεξιότητές τους. Αυτό, στην ουσία, για εμάς τους εκπαιδευτικούς είναι ο απότερος στόχος. Από την άλλη, έχουμε τις σχολικές εργασίες. Τις σχολικές εργασίες μπορεί να τις έχετε ακούσει και ως κατοίκον εργασίες ή προετοιμασία και μελέτη των μαθημάτων της επόμενης μέρας. Είναι η αλήθεια ότι η έρευνα έχει δείξει ότι οι κατοίκον εργασίες έχουν μια θετική επίπτωση στη σχολική επίδοση, ιδιαίτερα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Για εμάς τους εκπαιδευτικούς, οι κατοίκον εργασίες δεν είναι τίποτα άλλο από ένα εκπαιδευτικό εργαλείο. Ένα από τα πολλά εργαλεία που έχουμε για να φτάσουμε στους στόχους. Και βέβαια το αποτέλεσμα των κατοίκων εργασιών θα εξαρτάται πρωτίστως από τον τρόπο που αυτές θα εφαρμοστούν. Σας είπα ότι εμείς έχουμε εργαλεία. Φαντάζομαι ότι θα αναρωτηθείτε μα τι εργαλεία μπορεί να έχει ένας δάσκαλος και γιατί να έχει εργαλεία. Δεν του φτάνει το σχολικό εγχειρίδιο, δεν του φτάνει το σχολικό βιβλίο. Όχι, δεν μας φάει το σχολικό βιβλίο. Εμείς ξέρετε, στο σχολείο, όταν ερχόμαστε, ή εκπαιδευτικοί που ερχόμαστε στο σχολείο, όσο και αν σας φαίνεται απίθανο, είμαστε
πολύ διαβασμένη. Δεν έχουμε μόνο το σχολικό εγχειρίδιο αυτό, ίσως είναι το τελευταίο εργαλείο που έχουμε από πίσω. Υπάρχει το αναλυτικό πρόγραμμα. Έχετε ακούσει για το αναλυτικό πρόγραμμα, σας είναι γνωστό ως έδεια. Το αναλυτικό πρόγραμμα για μας είναι ο μπούσουλας για να φτάσουμε στους στόχους μας. Και πιστέψτε με, κάθε δάσκαλος όταν μπαίνει μέσα στην τάξη έχει στόχο. Οι στόχοι αυτοί αναφέρονται ξεκάθαρα στο αναλυτικό πρόγραμμα. Άρα κάθε τάξη έχει συγκεκριμένους στόχους στους οποίους ο δάσκαλος καλείται να φτάσει. Οι στόχοι αυτοί ξεκινούν από γενικούς στόχους και καταλήγουν σε πιο ειδικούς στόχους. Όπως βλέπετε λοιπόν, η κάθε σχολική μέρα σημαίνει ότι ο δάσκαλος έχει δουλέψει αρκετά πριν, έτσι ώστε να ξέρει πού θέλει να φτάσει. Δεν γίνεται τίποτα τυχαία. Έρχονται λοιπόν οι κατοίκων εργασίες, στην ουσία να βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό να φτάσει στους στόχους που έχει θέσει τόσο ο ίδιος, αλλά και που εμφανίζονται ξεκάθαρα στο αναλυτικό πρόγραμμα. Από την άλλη, έχει αποδειχθεί ότι οι κατοίκων εργασίες βοηθούν σε αυτό που λέμε αυτορύθμιση. Δηλαδή, το ίδιο το παιδί μπορεί να αναλάβει από μόνο του τη διαδικασία της μελέτης. Στο σημείο αυτό θα ήθελα, έτσι συγκεντρώσαμε κάποιους προβληματισμούς που κατά καιρούς ακούμε τόσο στους κύκλους των γονέων, αλλά και στους κύκλους των εκπαιδευτικών. Σας είπα, μας ήταν πάρα πολύ δύσκολο να ισορροπήσουμε μεταξύ των δύο μας ρόλων, τόσο ως γονείς, όσο και ως εκπαιδευτικοί. Για παράδειγμα, άραγε ενισχύουν οι κατοίκων εργασίες τη σχέση παιδιού και γονέα. Ένας άλλος προβληματισμός είναι ο δάσκαλος που δίνει πολλές εργασίες είναι και καλός δάσκαλος. Μην μου πείτε ότι αραιάκι που δεν έχει να κάνει αυτές τις ερωτήσεις ο ένας με τον άλλο. Όσο περισσότερες εργασίες, τόσο καλύτερα. Εδώ δεν μπορώ να παρακάψω την έρευνα η οποία λέει ότι όσο πιο πολλές κατοίκων εργασίες αναθέτουν οι εκπαιδευτικοί μιας χώρας, τόσο πιο χαμηλές επιδόσεις έχουν οι μαθητές της. Θα το δούμε και σε διάγραμμα. Αλήθεια, το σχολείο έχει το δικαίωμα να περιορίσει τον ελεύθερο χρόνο του παιδιού και να απαιτεί την εμπλοκή των γονέων στις κατοίκων εργασίες. Και από την άποψη της νομοθεσίας, η ελληνική νομοθεσία είναι ξεκάθαρη ότι με κύκλιο του Υπουργείου Παιδείας του 2003, όσον αφορά στις σχολικές εργασίες, δίνεται έμφαση στην ποιότητα και στη σωστή προετοιμασία των μαθητών. Οι εργασίες θα πρέπει να δίνονται κατόπιν συζήτησης με τους μαθητές, ώστε να διευκρινίζονται οι δυσκολίες τους. Να είναι απαραίτητες για την απόκτηση μιας δεξιότητας. Εδώ θέλει πολύ η κουβέντα, βέβαια. Τι θεωρείτε απαραίτητο και τι θεωρείτε λίγο και τι θεωρείτε πολύ. Θέλει πολύ κουβέντα, όπως καταλαβαίνετε. Και φυσικά, να μην απαιτούν περισσότερο από 30 λεπτά για τις πρώτες τάξεις, δηλαδή την πρώτη και την δευτέρα δημοτικού, 40 λεπτά για την τρίτη και την τετάρτη, και 60 για την Πέμπτη και την Έκτη. Φαντάζομαι ότι τώρα είστε σχεδόν απελπισμένοι. Αυτό όμως είναι η οδηγία του Υπουργείου μας. Εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να λειτουργήσουμε με αυτό ως γνώμονα, όπως καταλαβαίνετε. Από την άλλη, είναι πολύ σημαντικό και σε αυτό το τομέα να υπάρχει συνεργασία όλων των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας. Έχει αποδειχθεί πάλι ερευνητικά ότι οι Έλληνες μαθητές αφιερώνουν περισσότερο χρόνο για τη μελέτη στο σπίτι σε σχέση με τους μαθητές άλλων χωρών. Και ταυτόχρονα, σε χώρες με χαμηλές επιδόσεις στην εκπαίδευση, όπως για παράδειγμα η Ελλάδα, μας θεωρούν μία από τις χαμηλότερες από τις χώρες με τη χαμηλότερη ποιοτικά εκπαίδευση,
όπως ας πούμε η Ελλάδα, η Ταϊλάνδη και το Ιράν, οι εκπαιδευτικοί αναθέτουν πολύ περισσότερες κατήργημων εργασίες σε σχέση με τη ΣΥΠΑ. Για να το δούμε αυτό. Δεν ξέρω αν φαίνεται πίσω, αλλά πρώτη φορά είναι η Ελλάδα και βλέπουμε ότι έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό μαθητών ηλικίας 11 ετών που αφιερώνουν πάνω από 3 ώρες μελέτη την ημέρα. Από την άλλη, ένα ποσοστό των μαθητών ηλικίας 15 ετών που αφιερώνουν πάνω από 3 ώρες την ημέρα στη μελέτη τους είναι πάλι η Ελλάδα. Άρα, οι μαθητές μας είναι σκληρά εργαζόμενοι. Το θέμα είναι και εκεί, το αφήνω ως ερώτημα και δεν θα απαντήσουμε. Η τόσο πολλή δουλειά τελικά επιφέρει και το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Γιατί τελικά είμαστε πιο κάτω σε όλες τις λίστες όσον αφορά στις επιδόσεις μας, στις σχολικές επιδόσεις. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να απαντηθεί ούτε σε μία συνάντηση σημερινή. Θέλει πολλά, πρέπει να υποθούν πάρα πολλά και είναι πάρα πολύ οι παράγοντες. Αλλά ας αναρωτηθούμε, τελικά αξίζει τον κόπο του ότι δουλεύουν τα παιδιά ασχολούνται με τις σχολικές εργασίες τους τόσες πολλές ώρες. Ερώτηση. Εδώ δεν ξέρω αν θέλετε να μιλήσετε για τον ρόλο των εργοδότων, αλλά θα πάμε παρακάτω. Από την άλλη και εκεί, και εδώ θα σας πει, έχει πολλά να σας πει και η κυρία Βουμέντη, ας αναλογιστούμε λίγο και τους σημερινούς γονείς και ας βάλουμε λίγο και τη θέση μας. Εδώ δεν είμαστε πολύ μακριά από όλα αυτά. Ότι έχουμε αναλάβει και τον ρόλο του ταξιτζή, έχουμε αναλάβει και τον ρόλο του εκπαιδευτικού. Και ας μην ξεχνάμε και μην αποπλαισιωθούμε σε σχέση με τις οικονομικές συγκυρίες, όπου και να μην θέλουμε να το κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς, γιατί ποιος θα αναλάβει την ελέγχη του κριτήριου. Δεν μπορούμε πλέον και για οικονομικούς λόγους να δώσουμε σε κάποιον άλλον την ευθύνη αυτή. Πάλι από έρευνα που έχει γίνει από τον Χανιωτάκη, φαίνεται ότι οι σχολικές εργασίες οι γονείς θεωρούν ότι είναι καλό να γίνονται σε ξεχωριστή ώρα, αλλά στο σχολείο. Βλέπετε δηλαδή ότι η επιθυμία των γονιών τελικά είναι να αποφορτιστούν από αυτό το ρόλο και θέλουν αυτό να γίνεται μέσα στο σχολείο, αν όχι στο σχολικό ωράριο, όπως βλέπετε εκεί που λέει στο μάθημα, αλλά τουλάχιστον σε μια ξεχωριστή ώρα μέσα στο σχολείο. Είναι ελάχιστο, όπως βλέπετε, αυτοί που επιθυμούν να ελέγχουν τις σχολικές εργασίες στο σπίτι. Οι αγγλοσαξονικές χώρες έχουν, όσον αφορά στο πόσες κατοίκων εργασίες, τον κανόνα των 10 λεπτών. Έχω την αίσθηση ότι η απόφαση, το προεδρικό διάδρομο που μας έρθει από το Υπουργείο, βασίστηκε στο αγγλοσαξονικό μοντέλο. Βλέπουμε ότι και εκείνοι δεν θεωρούν ότι πρέπει να υπερβαίνουμε το μισάωρο στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού και να καταλήγουμε στις μεγάλες τάξεις, δηλαδή στις τελευταίες τάξεις του Λυκείου, όχι παραπάνω από 100 με 120 λεπτά την ημέρα. Και λοιπόν, τι κάνω. Όχι εσύ. Όχι εγώ. Λοιπόν, οι τρεις λέξεις κλειδιά που έχουμε να σας πούμε είναι ο χώρος, ο χρόνος και η διάθεση. Έτσι, διαλέξαμε λίγο να σας πούμε κάποια πράγματα για το πώς μπορείτε να διευθετήσετε, να οργανώσετε σε σχέση με τη μελέτη των παιδιών. Σε ό,τι αφορά το χώρο, λοιπόν, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είναι πολύ σημαντικό να ορίσουμε ένα συγκεκριμένο μέρος στο οποίο θα διαβάσει το παιδί. Να ξέρει ότι αυτός είναι ο χώρος μελέτης του, ακόμα και αν έχουμε ένα πάρα πολύ μικρό σπίτι, ακόμα και αν δεν έχουμε έτσι, να ξέρει ότι είναι το τραπέζι στο οποίο διαβάζει, όπου είναι μια γωνιά στο σαλόνι. Έτσι, προσπαθούμε λοιπόν να το εξασφαλίσουμε τις απαραίτητες συνθήκες και τα υλικά. Ξέρετε ότι απομακρύνουμε τις πηγές ενόχλησης, έτσι, ειδικά τα παιδιά της πρώτης δημοτικού θα έχετε διαπιστώσει ότι είναι μονίμως με ένα μολύβι το οποίο ξαφνικά πέφτει κάτω, το σηκώνουν, γυρίζει η καρέκλα με τα ροδάκια
αν θα μπορούσατε να την, έτσι, να τη στερεώσετε με πετό κάτω στο, στο πάτωμα, θα ήταν τελευταίο έργο. Οπότε απομακρύνουμε τα παιχνίδια, την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, έτσι. Προσπαθούμε δηλαδή να, να φτιάξουμε λίγο το χώρο και να μάθει και το παιδί να, να φτιάχνει το χώρο του. Πάρα πολλοί γονείς μου λένε ότι το παιδί μου δουλεύει με μουσική και αν είναι δυνατόν, κυρία Μπολιμεντή, να ακούει μουσική και να διαβάζει. Πραγματικά έχει βρεθεί ότι η μουσική κάποια παιδιά με, με δυσκολίες συγκέντρωσης θα συγκεντρώνει. Δεν πρέπει να είμαστε αρνητικοί πάρα πολύ. Ξέρετε κάποια τα οποία είναι λίγο έξω από τα δικά μας βιώματα, όπως και θα δούμε αργότερα και με τον υπολογιστή και με άλλα μέσα. Ο χρόνος είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα με το παιδί και σιγά σιγά να μάθει να το φτιάχνει μόνος του, μόνο του το παιδί το πρόγραμμα. Να ορίσουμε δηλαδή μια σταθερή ημέρα για τις εργασίες, έτσι θα έρθει, θα φάει, μπορεί να ξεκουραστεί, αλλά θα ξεκινήσει στις 4, παραδείγματος χάρη στις 5, να ξέρει δηλαδή, να μπει σε ένα προγραμματισμό, αυτό θέλουμε. Τα παιδιά, αυτό που θέλουν είναι να μην διαβάζουν, έτσι. Το καταλαβαίνετε αυτό. Θέλουν να παίξουν. Οπότε παζαρεύουν πάρα πολύ από το χρόνο και καλά κάνουν. Βρίσκονται σε μια διαπραγμάτευση, τους βοηθάει πάρα πολύ αυτό. Το θέμα είναι ότι τα παιδιά θέλουν και όρια και πρέπει να, να τα οροθετούμε. Αυτό το άσε με λίγο και σε λίγο και θα διαβάσω σε λίγο, πολλές φορές δημιουργεί αρκετές, ας μην το φτάσω συγκρούσεις, πολλές φορές φτάνουμε σε σύγκρουση με το παιδί, αλλά πολλές διαφωνίες, μια παράταση χρόνου η οποία δεν προστατεύει ούτε το παιδί αλλά ούτε τον ίδιο τον γονιό, γιατί ο γονιός συνεχώς στο μυαλό του έχει το πότε θα ξεκινήσει να διαβάζει. Οπότε εκεί θέλει μια βοήθεια το παιδί. Αυτό που, που λέμε είναι ότι οι καλύτερες ώρες για τη μάθηση είναι, ξέρω εγώ, σε 9.30 ώρα το πρωί όταν είναι το Σαββατοκύριακο ή στις 4.30 ώρα το απόγευμα. Όχι όταν γυρίζει το παιδί, όταν μόλις έχει φάει. Πάρα πολλά πράγματα ξεπερνάνε από τη διάθεση, έτσι. Δεν θέλω να πω πολλά πράγματα γι' αυτό. Θέλω να τα πούμε λίγο μετά, γιατί λίγο... Αυτό που κάνουμε είναι να βλέπουμε τη διάθεση των παιδιών μας και να μην βλέπουμε τη διάθεση τη δική μας. Να αφήνουμε λίγο πίσω, νομίζοντας ότι εμείς είμαστε πάρα πολύ εντάξει και είμαστε ενήλικες, όμως δυστυχώς πρέπει λίγο να, να νιώθουμε και το πώς είμαστε εμείς. Πολλές από τις συγκρούσεις που γίνονται κατά τη διάρκεια της μελέτης οφείλονται στη δική μας κούραση, στις δικές μας εντάσεις, όχι απαραίτητα με το παιδί. Τι κάνουμε λοιπόν, λέμε ότι θέλω να κάνεις τις εργασίες σου για το σπίτι. Δεν μπορεί να επιλέξει το παιδί να μην κάνει τις εργασίες, πρέπει να μάθει να είναι υπεύθυνο για τις εργασίες. Αυτό βέβαια πρέπει να ξέρουμε το πόσο θέλουμε τέλεια να κάνει τις εργασίες. Το να είναι υπεύθυνο και να κάνει τις εργασίες δεν έχει να κάνει με το ότι πρέπει να παραδώσει στο δάσκαλο την επόμενη μέρα ένα τέλειο γραπτό. Αυτό με το σβήνουμε πρώτη δημοτικού και ξαναγράφουμε, ξανασβήνουμε και ξαναγράφουμε για να πάμε ένα πάρα πάρα πολύ καλό γραπτό στο σχολείο, έχει αποδειχθεί ότι πραγματικά είναι καταστρεπτικό για το ίδιο το παιδί και για τη σχέση μας με το παιδί. Απαιτείται λοιπόν ο χρόνος για να ξεκινήσουμε να δουλεύουμε με το παιδί. Μιλάμε με το παιδί για το σχολείο. Δεν είναι η μελέτη. Λίγο οι γονείς έχουμε χρεωθεί τη μελέτη των παιδιών σαν μια δουλειά. Δεν είναι μια δουλειά δική μας, είναι μια δουλειά του παιδιού. Και πολλές φορές μπαίνουμε στην διαδικασία της μελέτης χωρίς να έχουμε μιλήσει με το παιδί, χωρίς να έχουμε πει μια κουταμάρα που έγινε στο σχολείο, κάτι που του κάνει εντύπωση.
αφήνουμε όλα τα υπόλοιπα λοιπόν και μπαίνουμε κατευθείαν στο κομμάτι της μελέτης. Το ξέρετε ότι διδάσκουμε τη συμπεριφορά μας. Αν δεν διαβάζουμε εμείς ούτε εφημερίδα στο σπίτι, δεν παίρνει και το παιδί ένα πρότυπο από εμάς. Δίνουμε αξία στην προσπάθεια που κάνει το παιδί και όχι στο αποτέλεσμα. Συμμετέχουμε μέσα στο σχολείο. Είναι σημαντικό το να νιώθει το παιδί ότι ο γονιός του συμμετέχει στη σχολική κοινότητα. Είναι, νομίζω, λάθος στην Ελλάδα που γονείς δεν συμμετέχουμε λόγω χρόνου, λόγω ότι το σχολείο πολλές φορές είναι κλειστό προς τους γονείς. Το σχολείο είναι, ας το λέγαμε, ένα σύστημα. Δεν είναι μόνο. Όποιος νομίζει ότι το σχολείο είναι μόνο οι καθηγητές, οι δάσκαλοι και οι μαθητές, δεν είναι έτσι. Δεν μπορούμε. Πολλές φορές περιχαναφορόμαστε γύρω από αυτό και αφήνουμε, δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε. Το παιδί θα πάει στο σπίτι, το παιδί θα βγάλει την άρνησή του, θα βγάλει τα νεύρα του στο σπίτι, θα γυρίσει ο γονιός, θα μπορεί να είναι αρνητικός με το δάσκαλο. Όλα λειτουργούν λοιπόν σαν ένα γρανάζι και το σχολείο και οι δάσκαλοι και οι γονείς και οι μαθητές, όλα είναι ένα γρανάζι ενός ίδιου συστήματος. Δείχνουμε θετική στάση σε εργασίες, δεν ξεχνάμε να είμαστε έτσι με τον καλό τον λόγο. Ναι. Είμαι σίγουρη βέβαια τώρα ότι όλοι αναρωτιέστε, ωραία, και τι κάνουμε, δηλαδή τι πρέπει να κάνω και τι δεν πρέπει να κάνω. Δεν μου είναι πολύ ξεκάθαρο. Βασική αρχή, και γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο ότι βάλαμε αυτή την εικόνα με τη σκαλωσιά, η οποία τι λέει, η σκαλωσιά ποιο ρόλο έχει. Η σκαλωσιά υπάρχει εκεί για να βοηθήσει έτσι ώστε να χτιστεί ή να επισκευαστεί το οικοδόμημα. Έτσι δεν είναι. Η σκαλωσιά όμως δεν παραμένει εκεί για πάντα. Με το που θα έχουμε επιτελέσει το έργο μας, η σκαλωσιά πρέπει να φύγει και να απομακρυνθεί. Κάπως έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε και τη δική μας παρουσία όσον αφορά στη βοήθεια που δίνουμε στα παιδιά μας για τις σχολικές εργασίες. Θα υπάρχουμε μέχρι το σημείο εκείνο που τα παιδιά από μόνα τους θα μπορούν πλέον να αναλάβουν το έργο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το έχουμε αυτό κατά νου. Δεν χτίζουμε εμείς το οικοδόμημά τους. Τους βοηθάμε έτσι ώστε εκείνοι να αυτονομηθούν, ούτως ώστε κάποια στιγμή να ανταποκριθούν από μόνοι τους. Αυτός είναι ο μακροπρόθεσμος στόχος μας, ως γονείς πάντων. Μία απλή παθητική υποστήριξη, όπως για παράδειγμα το ότι είναι συνεχώς πάνω από το κεφάλι του παιδιού, έχει αποδειχθεί ότι δεν βοηθά. Δεν βοηθά καθόλου. Από την άλλη, μπορούμε να πούμε στο παιδί, προχώρα, μόλις τελειώσεις, είμαι εδώ για να δω το αποτελέσμα. Έλα όμως που συνήθως, κατά 80% τα πράγματα δεν πάνε έτσι καλά. Συνήθως το παιδί δεν θέλει να κάνει τις εργασίες του και διαψεύστε. Φαντάζομαι ότι το πρώτο πράγμα που θα σας πει είναι δεν θέλει. Γιατί να το κάνει. Τι κάνουμε τότε. Τότε τα πράγματα όντως είναι δύσκολα. Όταν όλα πάνε καλά και όλα προχωράνε ρολόι, συνήθως δεν μπαίνουμε καν στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Το θέμα είναι τι γίνεται όταν το ίδιο το παιδί δεν θέλει να προχωρήσει. Πολλά παιδιά ρωτήθηκαν γιατί δεν ολοκληρώνεις τις εργασίες σου. Και όπως βλέπετε, τα περισσότερα από αυτά χρησιμοποιούν την πιο προσφυγή τους δικαιολογία, μα δεν προλαβαίνω, είναι πολλά. Προσέξτε λοιπόν, ένα 28% αναφέρει αυτό ως δικαιολογία. Ένα 23% αναφέρει ότι τις ξεχνάει. Είναι λίγα τα παιδιά τα οποία αναφέρουν ότι είναι πολλές και κουράζομαι, ότι δεν τις καταλαβαίνω. Και την αλήθεια τη λένε πάρα πολύ λίγα, τα οποία είναι αντιβαριούνται. Αλλά νομίζω ότι αυτό το ποσοστό, αν το ψάξεις λίγο πιο βαθιά, θα γιγαντωθεί σε σχέση με τα υπόλοιπα. Συνήθως
βαριούνται να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία και φαντάζομαι ότι και η ψυχολόγος εδώ κοντά μας θα τα δικαιολογήσει απόλυτα. Νομίζω ότι είναι μια υγιής αντίδραση στο να μην μπαίνει, να μην θέλει το παιδί να μπει σε μια διαδικασία έντονη κόπωση. Γιατί τα παιδιά κοπιάζουν για να ολοκληρώσουν το έργο. Όλοι μας κοπιάζουν όταν μπαίνουμε σε διαδικασία να ολοκληρώσουμε ένα έργο. Και μάλιστα χαρακτηρολογώντας όταν ρωτούν οι γονείς, έκανες άρα για τις εργασίες σου για αύριο. Ένα μικρό ποσοστό θα σας πει ναι, φυσικά, όχι ακόμα. Δεν μας έβαλαν εργασίες και υπάρχουν πολλές, είμαι ακόμα σχολείο. Μην γελάτε με αυτό. Έχω πιάσει πολλές φορές και εγώ τον εαυτό μου να παίρνω τα παιδιά από το σχολείο. Να μην τους λέω τελειά και να ρωτάω τι έχουμε για αύριο. Η απάντηση είναι έλειος, μαμά, φτάνει. Μια καλησπέρα θες. Από την αγωνία μου να μπορέσουμε να προλάβουμε τον όγκο των εργασιών, μπαίνω κι εγώ και φαντάζομαι ότι όλοι μας μπαίνουμε σε αυτή την παγίδα και λέμε τι έχουμε να κάνουμε για αύριο. Μπορώ να πω ότι για πολλά παιδιά το να κάνουμε τις εργασίες τους είναι σαν να κάνουμε εμείς την φορολογική μας δήλωση. Δεν ξεφεύγουμε πολύ. Νιώθουμε τα ίδια συναισθήματα που πληροφορώ. Άρα γιατί δεν κάνει έτσι. Πολλές φορές αυτά είναι από απαντήσεις γονιών ή από απαντήσεις ειδικών. Γιατί άραγε το παιδί δεν κάνει τις εργασίες του. Συνήθως είναι κουρασμένο αμέσως μετά το σχολείο. Μετά από το φαγητό έχει χαμηλό βιορυθμό. Αδιαφορεί για τις βαρετές και χωρίς νόημα εργασίες. Για το μάθημα, για το δάσκαλο. Νιώθει ότι δεν μπορεί να τις καταφέρει. Δεν μπορεί πραγματικά να τις καταφέρει. Μήπως ξέρει ότι αν περιμένει το πολύ, κανένα μισάωρο η μητέρα του θα έρθει να το βοηθήσει. Νιώθει παραμελημένο και με τον τρόπο αυτό επιδιώκει την προσοχή των γονέων, έστω και αρνητικά. Φοβάται ότι η μητέρα είναι πολύ σχολαστική και θα το βάλει να τα ξανακάνει μόνος του. Είναι λοιπόν ερωτήματα τα οποία καλό θα είναι να τα υποβάλουμε που και που στους εαυτούς μας. Όταν βλέπουμε ένα παιδί να έχει στυλώσει τα χέρια και να λέει δεν κάνω τίποτα, τέλος. Τώρα, όταν όμως τα πράγματα ζορίζουν πολύ, μην μου πείτε ότι δεν έχετε βγει ποτέ εκτός ονειδωρίων. Δεν θα το πιστέψω ή μάλλον το ψυχόλογο από τον Στέφανο τώρα. Δεν έχω ακούσει γονιό που να μην έχει βγει εκτός ονειδωρίων. Υπάρχει ο κανόνας του 10. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει ότι μετράμε από μέσα μας μέχρι το 10. Παίρνουμε μια βαθιά ανάσα. Υπενθυμίζουμε στον εαυτό μας να ηρεμήσει. Εγκαταλείπουμε για λίγο το χώρο. Σκεφτόμαστε τι κάνουμε και χειρότερα. Και σε τελική ανάλυση εμπλέκουμε και τρίτο πρόσωπο όταν τα πράγματα δεν μπορούν να διαχειριστούν, να τα διαχειριστούμε επαρκώς εμείς. Τώρα, κάτι άλλο πολύ βασικό. Τι κάνουμε με το δάσκαλο. Μιλάμε στο δάσκαλο ή δεν μιλάμε στο δάσκαλο. Για μας ο κανόνας για να λυθούν όλα τα προβλήματα είναι η καλή συνεργασία και η καλή επαφή με το δάσκαλο. Σε καμία περίπτωση, μα σε καμία, δεν κατηγορούμε το δάσκαλο μπροστά στο παιδί. Θέλουμε πάρα πολλές φορές να πούμε «Μα τον βλάκα πάλι αυτά σας έβαλε, πάρα εδώ, δεν το έχει καταστρέφεται, εκείνη τη στιγμή να ξέρετε ότι είναι μαθηματικό βέβαιο ότι καταστρέφεται κάθε καλή σχέση του παιδιού με το σχολείο. Θα σας το πρότεινα, ακόμα κι αν σας βγαίνει και θέλετε να το πείτε, να αποφύγετε να το κάνετε μπροστά στο παιδί σας. Μπορείτε να το πείτε σε κάποιο φίλο ή οπουδήποτε αλλού, αλλά όχι ποτέ μπροστά στο παιδί. Επίσης, έχουμε μια συνήθεια εμείς οι γονείς, με το που θα συμβεί κάτι, το πρώτο γραφείο που θα δούμε ανοιχτό, και αυτό είναι του διευθυντή, να μπαίνουμε μέσα. Φαντάζομαι ότι είναι ο κύριος διευθυντής εδώ και θα έχει κάτι να πει και γι' αυτό. Είμαστε πολύ τυχεροί. Πολύ τυχεροί. Πρέπει να επιληφθεί του θέματος όταν όλες οι άλλες προσπάθειες
δεν έχουν τελεσφορείς. Και κυρίως μιλάμε με τον ίδιο τον εκπαιδευτικό για τις απορίες μας, για την άνοιξη του κοινωνικά τις εργασίες. Όταν οι εργασίες δεν είναι σαφείς, ή τουλάχιστον γενικά προσπαθούμε να έχουμε μια καλή επαφή με το δάσκαλο. Βέβαια, πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μας φαντάζομαι ότι υπάρχει και γιατί δεν μιλάμε με το δάσκαλο. Είναι ότι μπορεί να μην γίνει τίποτα ή το χειρότερο απ' όλα είναι να ενοχληθεί και ο ίδιος ο δάσκαλος. Αλλά πιστέψτε με, ένας καλός δάσκαλος περιμένει πάντα τη δική σας άποψη, τη δική σας τοποθέτηση, τους δικούς σας προβληματισμούς. Ναι, εγώ να διαφοροποιηθώ λίγο. Πολλές φορές ο δάσκαλος μπορεί να μην είναι δίκαιος. Φανταστείτε λοιπόν, είπατε ότι δεν πρέπει να λέμε αρνητικά για τους δασκάλους. Σαφώς δεν πρέπει. Όμως φαντάζεστε ένα γονιό έτσι που είναι πάρα πολύ θυμωμένος και λέει, παιδί μου, πρέπει να ακούς τον δάσκαλό σου και εκείνη τη στιγμή δεν έχει το αίμα στο κεφάλι. Έτσι. Όχι. Νομίζω η συνταγή εδώ είναι ότι αυτό το δάσκαλο έχεις. Αυτό. Αυτός είναι ο δάσκαλος που έχεις. Μπορεί να είναι αναπαιδευτικός, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Αυτόν έχεις και πρέπει να προσαρμοστεί και ο μαθητής και ο γονιός σε αυτό το δάσκαλο που έχει. Δεν είναι το θέμα να μιλήσουμε θετικά ή αρνητικά. Γενικά όλοι οι αρνητικοί επιθετικοί προσδιορισμοί δεν βοηθάνε σε καμία περίπτωση, όπως δεν βοηθάνε ούτε σχέση μας με το παιδί. Δεν το καταλαβαίνει, είσαι χαζός, ούτε στη σχέση μας με το δάσκαλο. Όμως θα πρέπει, τύχουμε πολλές φορές οι γονείς να προστατεύουμε τα παιδιά. Το βλέπω πάρα πολύ συχνά σε γονείς που μιλάω στη δουλειά. Μάλλον χάσει πάρα πολλά, μα είναι πάρα πολύ απαιτητικός. Μία προστασία στο να βοηθήσουμε το παιδί να κάνει πιο γρήγορα τα μαθήματα για να του είναι πιο ανοιχτό το σχολείο και ο δάσκαλος. Δεν τα βοηθάμε προστατεύοντας τα με αυτόν τον τρόπο. Νομίζω ότι πρέπει να προσαρμοστούμε στις απαιτήσεις, να προσαρμοστούν και στα παιδιά για να καταλάβουν ότι είναι μια πραγματικότητα την οποία τη βιώνει ο καθένας οπουδήποτε, είτε στο σχολείο, είτε στη δουλειά του, είτε στις σχέσεις του. Αν εκεί τα πράγματα δυσκολέψουν πάρα πολύ, τότε να αναζητήσουμε βοήθεια. Λοιπόν, όπως και όταν ένα παιδί μας λέει ότι φοβάμαι να κάνω κάτι, έτσι, δεν είναι το ζητούμενο αυτό, έλεγα πριν με την υπερπροστασία, ότι δεν είναι το ζητούμενο να πούμε μη φοβάσαι, δεν φοβούνται τα παιδιά, δεν φοβούνται τα αγόρια. Έτσι, φοβόμαστε. Τα παιδιά φοβούνται, όλοι φοβόμαστε. Είναι πολύ φυσιολογικό συνέστημα ο φόβος. Νομίζω ότι αυτό που έχουμε να κάνουμε με τα παιδιά μας είναι να τα αφήσουμε να μας μιλάνε. Έτσι, να τα ακούμε. Δεν υπάρχει, δεν ξέρω γιατί είναι πάρα πολύ στη μόδα τώρα με το διαδίκτυο, συμβουλές, πάρτε αυτή τη συμβουλή και κάντε την και πείτε τη στο παιδί, συμβουλές δεν υπάρχουν. Έτσι, μην φανταστείτε ότι κάποιος γονιός έχει ένα στο τσεπάκι του την έτοιμη απάντηση, την οποία θα τη δώσει στο παιδί του και θα το κάνει, θα το αλλάξει. Πολλές φορές όταν κατευθύνουμε το παιδί μας και λέμε «Μα πρέπει να μπεις αυτός στο δάσκαλο», πρέπει να σηκώσεις το χέρι σου και πρέπει να συμμετέχεις πάρα πολύ. Και είναι ο γονιός ο οποίος, ο ίδιος είναι πολύ χαμηλών τόνων άνθρωπος, ίσως και αυτός στη δική του μαθητική ζωή δεν είχε σηκώσει ποτέ το χέρι του, θέλει να είναι κάπως διαφορετικό το παιδί του, το παιδί του δεν είναι. Και του λέμε, μη φοβάσαι, γιατί δεν σηκώνεις, και πήγα στο δάσκαλο και μου είπε ότι δεν σηκώνεις το χέρι σου, γιατί δεν το σηκώνεις. Δεν το ενισχύουμε το παιδί. Πολλά από τα παιδιά που δεν σηκώνουν το χέρι, όταν τους λέμε να το σηκώνουν, θα πάμε λίγο πιο πίσω. Δεν γίνονται παιδικά πράγματα. Νομίζω ότι εδώ πρέπει να καταλάβουμε το παιδί, πρέπει να ακούσουμε το παιδί και να το ενισχύσουμε και με άλλους τρόπους. Αυτό που ενισχύουμε πάρα πολύ
δεχόμαστε τα συναισθήματα, ακούμε το παιδί, ενισχύουμε το παιδί και ενισχύουμε το παιδί στα θετικά του. Τα παιδιά δεν είναι μόνο η μελέτη. Το παιδί μπορεί να είναι πάρα πολύ καλό στο μπάσκετ, μπορεί να είναι πάρα πολύ καλό στο ποδόσφαιρο, μπορεί να είναι πάρα πολύ καλό στη μουσική. Ιδιαίτερα θα το δούμε και στη συνέχεια, τα παιδιά που δεν είναι, έχουν δυσκολίες στη μάθηση, πρέπει να ενισχυθούν με άλλους τρόπους. Πρέπει να βρούμε δηλαδή τι θα τους ενθαρρύνει, τι θα τους τονώσει, έτσι ώστε να πατήσουν σε άλλες δυνατότητες που έχουν. Τώρα, όσον αφορά στο τι λένε οι δάσκαλοι όταν τα παιδιά ή οι γονείς ρωτούν τους δασκάλους τελικά πόση ώρα πρέπει να διαβάζει το παιδί μου στο σπίτι, κάποιες από τις στρατηγικές που οι συνάδελφοι εφαρμόζουν είναι του τύπου ότι ζητούν από το μαθητή να γράψει στο πάνω μέρος της εργασίας πόση ώρα διέρευσε. Απ' την άλλη, θέτουν οι ίδιοι το όριο. Δηλαδή λένε, για παράδειγμα, 50 λεπτά είναι 50 λεπτά. Μετά τέλος. Σταματάς και πηγαίνεις να παίξεις, πηγαίνεις να κάνεις άλλα πράγματα. Ό,τι κάνεις μέσα στα 50 λεπτά. Αν βέβαια εσύ επιθυμείς, καλό είναι να βάλεις μια γραμμή μέχρι εκεί που έφτασες και από εκεί και πέρα να προχωρήσεις, αλλά να ξέρουμε πόση ώρα σου χρειάστηκε. Δηλαδή, πιστεύω ότι οι εκπαιδευτικοί, αν μπουν σε αυτή τη διαδικασία, μπορούν να βοηθήσουν ως προς την οριοθέτηση του πόσο χρόνο θα αφιερώνει το παιδί στο διάβασμα στο σπίτι. Τώρα, όσον αφορά την καθιέρωση μιας ρουτίνας, έχει αποδειχθεί ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως επίσης και να... Στο να τεθεί ακόμα και ένα πίνακα καθηκόντο το τι έχει να κάνει για την επόμενη μέρα και αυτό να του είναι αρκετά ξεκάθαρο. Μιλάω τώρα για περιπτώσεις παιδιών που είναι λίγο χαωμένα ως προς την οργάνωση. Μπορεί δηλαδή να χρειαστεί να τους βοηθήσουμε να το οργανώσουν κάτι που δεν έχουν καταφέρει να το κάνουν ακόμα από μόνοι τους, γιατί είναι σε πολύ μικρή ηλικία, είτε γιατί υπάρχει μια δυσκολία ως προς αυτό το τομέα. Τώρα, ενδεικτικά θα μπορούσαμε να έχουμε το πρόγραμμα αυτό για την οργάνωση του μιλέτης, που για την πρώτη εργασία θα χρειαστώ 15 λεπτά, για τη δεύτερη εργασία 25 κ.ο.κ. έτσι ώστε να φτάσω στα 50 λεπτά. Το παιδί δηλαδή αρχίζει από το μόνο του, από μόνο του και αυτορυθμίζεται. Θυμάστε στις πρώτες διαφάνειες αυτό το αναφέραμε, ότι οι κατοίκων εργασίες έχουν στόχο την αυτορύθμιση τελικά του παιδιού. Τώρα, όπως επίσης βοηθούν οι πίνακες καθηκόντων, για παράδειγμα, είναι αυτό που τσεκάρουμε. Έκανα αυτό, έκανα αυτό, έκανα το άλλο. Για παράδειγμα, συγκεκριμένο στο γραφείο μου τα βιβλία και τελικά που χρειάζομαι για αύριο, σύμφωνα με το πρόγραμμα, επιλέγω τη σειρά των εργασιών με τις οποίες θα ασχοληθώ κτλ. Αντίστοιχα, υπάρχουν οι λίστες αξιολόγησης αυτών που έχω κάνει. Όταν μιλάμε για μαθητές που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες. Εκεί πραγματικά μία από τις δυσκολίες των μαθητών αυτών, και αυτό έχουν αναφέρει οι γονείς, είναι η διαχείριση του χρόνου. Κατά τη στοιχεία, η δυσκολία στη διαχείριση του χρόνου θα φέρει δυσκολίες και στην ολοκλήρωση των σχολικών εργασιών. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες εμφανίζουν δυσκολίες στη συγκέντρωση, στη διαχείριση της προσοχής, στον αυτοέλεγχο, στην ανάπτυξη στρατηγικών μάθησης, μία τάση να αποδίδουν τον έλεγχο της συμπεριφοράς τους σε εξωτερικούς παράγοντες και όχι στη δική τους θέληση και προσπάθεια. Είναι το χαρακτηριστικό που λένε πολλοί μάθητες, μα δεν φταίω εγώ. Φταίει ο Γιάννης που με ενοχλούσε, φταίει η αδελφή μου που κλαίει, φταίει εσύ μαμά που δεν κάθεσαι. Φταίνε πάντα όλοι οι άλλοι και όχι τα ίδια τα παιδιά. Από την άλλη, βλέπουμε οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, οι κύριες δυσκολίες τους εστιάζονται κυρίως στο σωστό επίπεδο της ανάγνωσης, της κατανόησης, της γραπτής έκφρασης και στα μαθηματικά. Με άλλα λόγια, όλα αυτά καθιστούν δύσκολη τη διεκπεραίωση των κατοίκων εργασιών στο επίπεδο της τάξης χωρίς βοήθεια. Η
μαθητές αυτοί είναι σχεδόν αδύνατο να μπορέσουν να ανταποκριθούν μόνοι τους, χωρίς βοήθεια. Θα ήθελα να σας διαβάσω μια συνέντευξη ενός μαθητής της Δευτέρας Δημοτικού που μιλάει για τις δυσκολίες που παρουσιάζει. Ο μαθητής αυτός είναι στη Δευτέρα Τάξη και λέει: «Φαντάζομαι ότι με κυνηγούσαν τα μολύβια, οι σφίστρες και τα βιβλία. Με κυνηγούσαν και τα γράμματα. Είχα τρελαθεί εγώ. Έλεγα, είναι δυνατόν να βλέπω εγώ τέτοια πράγματα? Να με κυνηγούν τα μολύβια, οι σφίστρες, τα βιβλία. Αισθανόμουν ότι με τρώγανε. Λέγανε, γράψε με, διάβασέ με, σβήσε με». Και λοιπόν, τι δεν κάνουμε? Επιγραμματικά, κάποιες προτάσεις. Για παράδειγμα, δεν λέμε τι εργασίες έχουμε σήμερα. Αγαπητοί γονείς, δεν έχουμε εργασίες, έχουν εργασίες. Το τρίτο πληθυντικό προσδιορίζει ακριβώς τη συνάντησή μας. Δεν έχουμε εργασίες, έχουν εργασίες. Δεν διορθώνουμε εμείς τα λάθη, κυρίως υπερτονίζουμε αυτό που λέμε αυτοδιόρθωση, παύλα αυτονομία. Δεν διακόπτουμε το παιδί όταν εργάζεται. Δεν κάνουμε λογίδρια, νοθεσίες ή κρίσεις. Ξέρεις, είδες ο άγγελος μόνος του τα καταφέρνει. Επιτέλους, πότε κι εσύ, κτλ. Δεν λέμε τη λύση του προβλήματος με την έννοια, έλα να τελειώνουμε, αφού το βλέπεις. Είναι 5 και 8, πάμε, επιτέλους. Δεν κάνουμε εμείς τις εργασίες του παιδιού για κανέναν λόγο. Αν κάνουμε τώρα, γιατί να μην κάνουμε τις εργασίες του, γιατί στην ουσία δεν προωθούμε την αυτονομία του, του στέλνουμε το μήνυμα ότι δεν το εμπιστευόμαστε. Για σκεφτείτε το λίγο αυτό. Δεν σ' αφήνω να το κάνεις, γιατί τελικά δεν μπορείς να το κάνεις σωστά, άρα θα έρθω εγώ να το κάνω για σένα, για να γίνει τελικά σωστό, γιατί εσύ δεν θα το κάνεις. Μπορεί να μην το λέτε φωνακτά, αλλά πολλές φορές η κινήση και η γλώσσα, ακόμα και η γλώσσα του σώματός μας, προδίδει όλες αυτές τις αντιλήψεις που έχουμε. Το παιδί μαθαίνει πολύ γρήγορα ότι αν περιμένει λίγο, οι γονείς του θα τρέξουν. Το ξέρουν και μας χειρίζονται εξαιρετικά, πιστεύω. Κάτσε, δεν θα κάνω τίποτα, δεν θα κάνω, θα έρθει, δεν θα πάει, θα έρθει η μαμά και θα με βοηθήσει ή ο παπάς. Και δεν το αφήνουμε να κάνει τη λάθη για να βιώσει την αποτυχία ως παιδί. Άραγε, αν δεν βιώσει την αποτυχία ως παιδί, πώς θα την αντιμετωπίσει ως ενήλικα? Ερώτημα. Και κυρίως, γιατί να προσπαθήσει το παιδί αν έχει τις λύσεις έτοιμες δίπλα του? Αλήθεια, εσείς θα προσπαθούσατε? Αν είχατε πάντα κάποιον δίπλα σας να σας λέει την απάντηση, γιατί να το κάνει το παιδί? Τώρα, όσον αφορά στο πώς μπορεί να βοηθήσει το σχολείο, το ίδιο το σχολείο, αυτό που έχει πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού του και μέσω των σχολικών εργασιών, είναι ότι αναφέρονται συχνά ως συχνές επαναλήψεις. Αναγνωρίζει την αξία του ελεύθερου χρόνου για παιχνίδι, ακολουθεί τις οδηγίες του Υπουργείου για τις καθήκον εργασίες. Όπως είδατε, υπάρχουν ξεκάθαρα προτεραιότητα διατάγματα ως προς το τι πρέπει να κάνουμε σε επίπεδο σχολείου. Υπάρχει το ολοήμερο σχολείο που λειτουργεί, υπάρχει ενισχυτική διδασκαλία, υπήρχε τουλάχιστον. Ελπίζω τα επόμενα χρόνια, όταν θα μπορούμε οικονομικά να ανταπεξέλθουμε ως χώρα, να αρχίσει και πάλι η ενισχυτική διδασκαλία. Και τότε το έχει δει, γιατί είμαι σίγουρη ότι θα πει ότι δεν υπάρχει, μας λες τώρα, δεν υπάρχει ενισχυτική. Υπάρχει όμως ο θεσμός τουλάχιστον. Και να ολοκληρώσουμε με την κυρία Κοσμέτη, όπου πιστεύω ότι θα πρέπει λίγο να οριοθετήσουμε το θέμα της σχέσης του σχολείου με τους γονείς, που όπως είπαμε από την αρχή, είναι πολύ βασικό για να μπορεί όλο αυτό το πράγμα να έχει αποτέλεσμα. Κάποιον χαρτί θα γίνει καταγγελία στο κέντρο, παρακάτω στο δάσκαλο.
όλη τη διαδικασία συμπεριφέρονται κάτι που είναι από λάθο από άγρια, πέρα από σε μια αναπορικότητα και άλλο σε μια τράπεζα. Εδώ είναι μια παιδαγωγική διαδικασία που κρατάει πολλά χρόνια. Μα πάρα πολλά χρόνια. Όταν παρακάμψει στον άσπρο και στο δεκτή, παρακάμψει το δεκτή. Δηλαδή, διεκτέρευε κόπου αλλού μπορεί να φανταστεί κάτι. Υπάρχει μια μόδα σε αυτό. Σήμερα μια περιραίωση ατμόσφαιρα ότι εγώ αν κάνω κακοποιητία θα λύσω το πρόβλημά μου. Ή θα λύσω τον πουλί, θα το λύσω, πήγα στο δεκτή και έξω τον πουλί. Δεν ξέρω πώς το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Δεν είμαστε λυσμένοι, δεν θα το παίξουμε ότι είμαστε κάποιες αρχές, κάποιες εξουσίες. Είμαστε δάσκαλοι. Το βλέπω πολύ διαφορετικά στην πράγμα. Ξέρουμε πόσο επίπονο και πόσο δύσκολη είναι η διαδικασία, η παιδαγωγική. Θα μπορούσα να αναφέρω δύο λογάκια να πω ότι πώς έχω κατατάξει εγώ την παιδαγωγική με δύο σημαντικές λέξεις. Μία είναι το ενδυνάμει, δηλαδή ενδυνάμει από τη στιγμή της κοίησης μέχρι και την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης που είναι τα 12 έτη και το εντελεχεία που έλεγε ο Σοδέχης, που σημαίνει ολοκλήρωση της προσωπικότητας. Αυτό γίνεται στα 18. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολλά τα χρόνια και πάρα πολλές οι διαδικασίες της πάθησης. Όπου εμείς πρέπει να παρεμβαίνουμε και να διευκολύνουμε το παιδί να αποφύγει τυχόν παρενέργειες στην διαδικασία εξέλιξής του. Δεν είναι το παιδάκι μια μικρογραφία, ένας μεγάλος, ένας ανθρωπάκος. Είναι ένα ξεχωριστό άτομο με ειδικές αναπτυξιακές εξελικτικές ανάγκες. Αυτές πρέπει να ικανοποιήσουν οι γονείς και αυτές πρέπει να ικανοποιήσουν το παιδικό σύστημα. Εμείς τελικά και γενικά, μπορούσα να πω και περισσότερα. Με αυτή την έννοια σας λέω ότι δεν πρέπει να παρακάμπτουμε τον δάσκαλο, ο οποίος είναι γνώστης του παιδιού. Το έχει κάθε μέρα. Ο διευθυντής, εγώ παράδειγμα, στις 300 παιδιά τι να γνωρίζω. Πώς συμπεριφέρεται το κάθε παιδί, πώς να το. Και τι να λύσω, είναι ο μάλλον που θα λύσω όλα τα προβλήματα. Με τον δάσκαλο, την κοινωνία. Αν υπάρξει μεγάλο πρόβλημα, τότε υπάρχουν και άλλε διαδικασίε. Με τον διευθυντή, με τον σχολικό σύμβουλο. Αυτέ ακολουθούμε πάντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ. Θα ήθελα πάρα πολύ όταν μιλούσαμε για μια μελέτη να βάλω κάτι από τη δική μας τη μελέτη που είχαμε εμείς σαν παιδιά. Μετά σκέφτομαι ότι έχουμε διαφορετικές ηλικίες και δεν ξέραμε αν δεν μοιάζει. Δεκαετία του 80, 70. Θέλω λίγο να σκεφτείτε πώς ήσασταν εσείς. Δεν είμαστε μόνο γονείς. Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που παίζουν ρόλο στη σχέση μας με τα παιδιά μας, στη σχέση μας με τη μελέτη, στη σχέση μας με το σχολείο, στο ρόλο του δασκάλου. Έχω βάλει το πρώτο άγχος γονέα και το έχω βάλει επίτηδες, έτσι πολύ γενικά, γιατί ο καθένας μας έχει πολλά άγχη. Άγχη στην καθημερινότητά του, πιο εσωτερικά, πιο βαθιά άγχη. Το αφήνω σε εσάς, το αφήνω να το σκεφτείτε. Άγχη που πολλές φορές σχετίζονται με τις υψηλές προσδοκίες που έχουμε για τα παιδιά μας. Το παρατηρούμε πάρα πολύ εμείς τουλάχιστον στο παιδί. Γονείς που έχουν υψηλό μορφωτικό επίπεδο έχουν πολύ υψηλές προσδοκίες για την ακαδημαϊκή πορεία των παιδιών τους. Η σχέση που έχουμε με το παιδί μας, αυτό που είπε η κυρία Σαρίδου, πολλές φορές τα παιδιά μας χειρίζονται. Χειρίζονται ειδικά όταν υπάρχει ένα μικρότερο παιδί στην οικογένεια, το οποίο δεν διαβάζει την ώρα και δεν έχει καμία υποχρέωση αυτό. Γιατί αυτό και εγώ να έχω και το αδερφάκι μου να μην έχει. Άρα είναι ένας πάρα πολύ ωραίος τρόπος να βρω να το καλέσω τη μαμά μου και μέσα από αυτή την πρόκληση να την έχω και να ασχολείται μαζί μου. Θα σας πω ένα δικό μου παράδειγμα, δεν συνηθίζω να μιλάω για μένα, αλλά έτσι θα σας το πω. Όταν ήταν ο γιος μου 5 χρονών, τον είχα πάει σε έναν εργοθεραπευτή λοιπόν, γιατί είχε έτσι μια δυσκολία να την κοινωνική. Και του γυρνάει ο εργοθεραπευτής και του λέει λοιπόν πώς πάει στο σπίτι. Όλα καλά, ναι, λέει ο δεύτερος ο γιος μου, μια χαρά, εντάξει. Η αδερφή σου και διαβάζει και γυρίζει έντρομος εκείνη τη στιγμή και με κοιτάζει.
Νομίζω ότι δεν χρειαζόταν κάτι άλλο για να καταλάβω ότι στο σπίτι με τη μεγαλύτερη κόρη μου γινόταν χαμός. Δηλαδή, ο ίδιος, το ίδιο το μικρό παιδί, είχε μία αναπαράσταση της μελέτης, ότι μελετάω στην πρώτη δημοτικού, σημαίνει έχω τη μαμά μου πάνω μου και φωνάζει, μελετάμε πάρα πολλές ώρες. Νομίζω ότι ήταν το καλύτερο μάθημα, ο καλύτερος καθρέφτης για να καταλάβω τι συνέβαινε μέσα στο σπίτι με το μεγαλύτερο παιδί. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πάρα πολλά πράγματα δεν έχουν να κάνουν απαραίτητα με τη μελέτη ως μελέτη. Κάτι που μου λένε συνήθως οι περισσότεροι γονείς είναι ότι συμμετέχει ένας γονέας στο διάβασμα του παιδιού. Και αυτός ο γονέας που συμμετέχει στο διάβασμα του παιδιού είναι αυτός που θα πάει στο σχολείο, θα πάει στη συγκέντρωση, θα του πει ο δάσκαλος, ξέρετε, εδώ έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία, δεν κατανοεί αυτό το παιδί σας αυτά που του λέω και θα γυρίσει έντρομος, ματαιωμένος, και αυτό θα πρέπει να το μεταφέρει στον άλλο γονιό. Η συμβουλή δική μου είναι πραγματικά πηγαίνετε μαζί στις συναντήσεις των γονιών, των δασκάλων. Ο καθένας ακούει πράγματα με έναν διαφορετικό τρόπο, ο καθένας έχει μια δική του ματιά και ο ένας υπερασπίζεται τον άλλον, έτσι, και λίγο μοιράζεται όλη αυτή η ευθύνη. Είναι δύσκολη η ευθύνη. Και η ευθύνη του διαβάζω ένα παιδί, και η ευθύνη του μιλάω πάντοτε εγώ με τον δάσκαλο και κανείς άλλος. Υπάρχει λοιπόν στο καθένα μας μια σωματική και ψυχική κούραση. Αυτή δεν πρέπει να την ξεχνάμε όταν ξεκινάμε να διαβάζουμε το παιδί. Και συχνά η επιτυχία ή η αποτυχία συνδέεται με μια προσωπική επιτυχία ή αποτυχία. Αυτό το πρώτο πληκτικό που είπε η κυρία Σαρίδου είναι αποτύχαμε. Δηλαδή, πήραμε και θα το βιώσετε πάρα πολύ έντονα όταν πηγαίνετε στην πέμπτη δημοτικού που εκεί μπαίνουν οι βαθμοί και όταν μπαίνουν οι βαθμοί που μπαίνει η αξιολόγηση εκεί μπαίνει η αξιολόγηση και στο γονιό. Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση, έτσι. Είναι λάθος να μπαίνουμε σε αυτό το τρυπάκι. Δεν κάνει καλό ούτε σε εμάς, ούτε στη σχέση μας, ούτε σε κανένα. Το παιδί δουλεύει μόνο του. Πρέπει λοιπόν αυτό που λέμε είναι ότι πολλές φορές οι γονείς, επειδή μπορεί να έχουν και υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο από το δάσκαλο, το καταλαβαίνετε, πολλές φορές υποκαθιστούν το δάσκαλο. Πολλές φορές ξέρουν διαφορετικούς τρόπους να μάθουν ένα παιδί, π.χ. κάτι στα μαθηματικά, έρχεται το παιδί στο δάσκαλο, ο δάσκαλος δεν το έχει κοιτάξει αυτό. Αυτό λοιπόν που προτείνουμε και νομίζω ότι θα πάμε έτσι προς το τέλος, είναι το να υπάρχουν κοινές στρατηγικές. Αυτές οι στρατηγικές θα επιτευχθούν μόνο με την επικοινωνία με το δάσκαλο. Στο κομμάτι λοιπόν της συνεργασίας, εγώ θα ήθελα να σας μεταφέρω, επειδή νιώθω ότι είμαι λίγο στη μέση, πώς μπορεί να νιώθει και ο δάσκαλος. Ο δάσκαλος νιώθει ότι αξιολογείται και αυτός. Μην φαντάζεστε τον δάσκαλο ως την αυθεντία μέσα σε μία τάξη, ως έναν άνθρωπο που είναι έξω από εσάς. Αξιολογείται. Και πολλές φορές όταν το παιδί δεν καταφέρει να πάει καλά σε ένα τεστ, μπορεί να νιώθει μια ευθύνη και ο δάσκαλος ως προς αυτό. Σκεφτείτε λοιπόν ότι όταν πηγαίνετε στο δάσκαλο, ο δάσκαλος είναι πολλές φορές αμυντικός. Πολλές φορές προσπαθεί να προστατεύσει και το παιδί και εκείνον, λέγοντας ότι δεν τα κατάφερε. Εγώ έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσε και όντως μπορεί να έχει κάνει πραγματικά ό,τι καλύτερο μπορούσε, αλλά θέλω να το δείτε λίγο από μια άλλη οπτική. Ότι πραγματικά ο δάσκαλος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αγωνίες και αυτός για το παιδί που έχει απέναντί του. Έχει στόχους που δεν έχουν επιτευχθεί, έχει και αυτός τα δικά του, τα προσωπικά του θέματα, έτσι. Απ' την άλλη, θέλω να σκεφτούν και οι δάσκαλοι, και αυτό λέω πάντα τους γονείς, έτσι. Τι σημαίνει, πάω σε ένα, βρίσκω ένα γονιό, περιμένει λίγο πιο πίσω άλλος και ακούει ο γονιός, έχω και 5 λεπτά να κάνω ενημέρωση και λέω, είναι
απαράδεκτος, χτυπάει τα παιδιά, ας μην πάμε μόνο στη μελέτη. Κάνει πάρα πολύ φασαρία μες στην τάξη, αδιαφορεί. Είναι δύσκολο για ένα γονιό να ακούει συνεχώς αρνητικά. Πολλές φορές πρέπει να ψάχνουμε και να βρίσκουμε και τα θετικά. Πρέπει να ψάχνουμε και να βρίσκουμε και τι κάνει καλό αυτό το παιδί και όχι μόνο τι αρνητικό κάνει. Και νομίζω ότι εκεί είναι το κομμάτι της επικοινωνίας που πρέπει να επιτευχθεί. Δηλαδή, ο καθένας σε ένα διάλογο και σε μια επικοινωνία έχει εμπόδια. Εμπόδια συναισθηματικά, προσωπικά, διαπροσωπικά, άγχη. Υπάρχουν εμπόδια. Νομίζω ότι αν σκεφτούμε ότι μόνο μέσα από κοινές στρατηγικές ένα παιδί θα καταλάβει ότι ο γονιός έχει μια παρουσία μέσα στο σχολείο και συνεννοείται με το δάσκαλο. Και ίσως να μην είναι πολύ έτσι στο δημοτικό αυτό που λέμε. Στο γυμνάσιο όμως είναι πολύ βασικό. Γιατί στο γυμνάσιο δεν μπορεί να έχουμε ένα παιδί και να είμαστε από πάνω του. Όμως όταν το παιδί βλέπει ότι δεν είμαστε αδιάφοροι και είμαστε δίπλα του και πηγαίνουμε στο σχολείο και έχουμε την επικοινωνία με το δάσκαλο, με τον καθηγητή, θα αντιδράσει διαφορετικά. Θα υπάρχει ένας έλεγχος, χωρίς αυτός ο έλεγχος να είναι μέσα από πάνω στο παιδί. Στην ουσία, κλείνοντας, θα θέλω να αρχίσουμε μάλλον με θετικά μηνύματα του τύπου όταν έρχεται το παιδί, πριν ακόμα πείτε τι εργασίες έχουμε για αύριο, ρωτήστε το, αλλά ρωτήστε το με πραγματικό ενδιαφέρον πώς πέρασε τη μέρα του στο σχολείο. Ξέρετε, για εμάς τους δασκάλους είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε παιδιά να μπαίνουν στο σχολείο με χαμόγελο και να φεύγουν με χαμόγελο. Αγαπητοί γονείς, είναι μεγάλο στοίχημα αυτό στους δύσκολους καιρούς που ζούμε. Γιατί οι παιδιά που έρχονται στο σχολείο μας έρχονται από οικογενειακά περιβάλλοντα δύσκολα. Μην ξεχνάμε τις συγκυρίες, να μην αποπλαισιωνόμαστε. Ζούμε σε μια δύσκολη Ελλάδα. Οι δυσκολίες λοιπόν που περνούν τα παιδιά μέσα στην οικογένειά τους τις φέρνουν και τις καθρεφτίζουν μέσα στο σχολείο. Τα παιδιά δυστυχώς πολλά από αυτά δεν είναι χαρούμενα. Και, εν πάση περιπτώσει, ας προσπαθήσουμε εμείς οι εκπαιδευτικοί να κάνουμε χαρούμενα παιδιά. Και αυτή τη χαρά τα παιδιά να μπορούν να σας τη μεταφέρουν και εσείς να ενδιαφερθείτε. Είσαι όντως χαρούμενος, πέρασες καλά σήμερα. Δεν ρωτάμε στο το παιδί πάντα, έμαθες πολλά σήμερα. Αλλά μήπως πέρασες καλά. Είχες μια ωραία μέρα. Αν πιστέψετε εσείς την αξία της εκπαίδευσης, να είστε σίγουροι ότι και το ίδιο το παιδί θα πιστέψει στην αξία αυτή και τότε θα εμπλακεί στη διαδικασία. Αν εσείς, όχι μονολεκτικά, γενικά και μη λεκτικά ακόμα, απαξιώνετε την αξία της εκπαίδευσης, τόσο σαν εκπαίδευση όσο και σαν δάσκαλο, όταν νιώθετε αρνητικά πράγματα για τον δάσκαλο, για τα βιβλία, για όλη τη διαδικασία, τότε είναι μαθηματικά βέβαια ότι και το παιδί θα βιώσει τα ίδια συναισθήματα με εσάς. Είμαστε το παράδειγμα για τα παιδιά μας. Θεωρώ ότι θα πρέπει τόσο εμείς οι εκπαιδευτικοί, αλλά και οι γονείς, να δώσουμε έμφαση στη ποιότητα και όχι στη ποσότητα. Να θυμηθείτε ότι δεν είναι τυχαίο ότι οι μαθητές που έχουν μαθησιακές δυσκολίες εμφανίζουν και τις σημαντικότερες δυσκολίες στην εκπαίδευση των κατοίκων εργασιών. Βέβαια, όλα τα προβλήματα έχουν και μία λύση. Δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν υπάρχει λύση, αρκεί να έχουμε τη διάθεση να το λύσουμε. Πιστεύω στη συνεργασία και κυρίως πιστεύω σε μία λέξη, στη λέξη εμπιστοσύνη. Αν υπάρχει εμπιστοσύνη και από το γονιό στο δάσκαλο, αλλά αντίστοιχα και από το δάσκαλο στο γονιό, τότε πιστεύω ότι τα πράγματα θα γίνουν πολύ πολύ καλύτερα.
Με όλα αυτά, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πραγματικά για το έργο. Και έχω ακούσει από συνειδητές και συνειδητές που είναι στα κεφάλια
ότι οι δάσκαλοι οι οποίοι τόλμησαν να κάνουν μια παρατήρηση ότι το παιδί ίσως να έχει κάποιο πρόβλημα, αντιμετωπίστηκαν τους γονείς με τον πιο αισχρό τρόπο. Πώς μπορώ να έχω, δηλαδή, το λέω αυτό το έχω και πολύ φοβάμαι ότι ίσως έχει το παιδί. Θα πρέπει από μόνος μου να πάω στο παιδί ή να εμπιστευτώ το δάσκαλο. Σαν δασκάλα θα μιλήσω τώρα. Και ως κεντή και ως δασκάλα τάξης. Λοιπόν, η έρευνα έχει δείξει ότι ο δάσκαλος μπορεί κατά 89% να εντοπίσει μια δυσκολία. Δηλαδή, με το που θα περάσει το παιδί ένα διάστημα μαζί του, μπορεί και εμπειρικά αλλά και από θέμα εκπαίδευσης που έχει λάβει, να καταλάβει αν το συγκεκριμένο παιδί παρεκκλίνει από αυτό που λέμε μεσόωρο, όσον αφορά στην ανάγνωση, στην γραφή, σε άλλες δεξιότητες. Ωραία. Άρα, είναι δεδομένο ότι ο δάσκαλος μπορεί να εντοπίσει τη δυσκολία. Το λάθος όμως είναι, και πολλοί συνάδελφοι δυστυχώς μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, ενώ εντοπίζουν τη δυσκολία, ταυτόχρονα να βάζουν ένα τοξάκι και να λένε «παρουσιάζει αυτό, άρα έχει δυσλεξία». Άρα έχει θέμα νοητικό. Άρα, πόσο μάλλον έχει αυτισμό για αυτό. Το οποίο είναι επικίνδυνο, αντιδιαιτολογικό και αντιεπιστημονικό. Το να εντοπίσω τη δυσκολία είναι κάτι που πρέπει να κάνω, αν θέλετε, και θεσμικά. Ως δάσκαλος τάξης, όταν έρχεστε για ενημέρωση, θα πρέπει να είμαι τόσο καλά διαβασμένη, έτσι ώστε κάθε φορά, όταν έρχεστε να ρωτήσετε για την Ελένη, τον Κώστα και την Αγγελική, να μπορώ να σας πω τι έχει καταφέρει με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα, θυμηθείτε. Υπάρχουν στόχοι, έτσι. Με βάση λοιπόν το αναλυτικό πρόγραμμα, η Αγγελική, ο Κώστας, ο Ηλίας, έχει καταφέρει αυτά, είναι σε διαδικασία, είναι σε αναδυόμενο επίπεδο αυτά, δεν έχει καταφέρει αυτά. Αυτά που δεν έχει καταφέρει είναι αναμενόμενα, υπάρχουν όμως κάποια τα οποία να ανησυχούν. Τόσο απλά. Αυτή θα έπρεπε να είναι η ενημέρωση. Σας λέω ότι πρέπει να γίνεται. Θεωρώ ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των συναδέλφων κάνουν καλά τη δουλειά τους. Κρατήστε μία λέξη που σας είπα. Εμπιστοσύνη. Όχι, όχι. Δεν λέω για εσάς, λέω, μιλάω γενικά. Εμπιστευτείτε το δάσκαλο. Ο δάσκαλος ξέρει τι κοιτά. Η εμπειρία, η μόρφωση που έχει λάβει. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που τελικά οι δάσκαλοι έχουν πολύ ανοιχτά τα μάτια και καταλαβαίνουν τι βλέπουν. Πολύ περισσότερο μπορώ να σας πω και από το ίδιο το κεδί που βλέπει το παιδί για μία-μισή ώρα. Εμείς στηριζόμαστε στις παρατηρήσεις των εκπαιδευτικών, τις οποίες και μας στέλνουν ως εκθέσεις. Άρα, από την άλλη, υπάρχουν γονείς που υπερβάλλουν. Εκεί έχει να κάνει με αυτά που σας είπε και η κυρία Μπουλμέτ. Τι προσλαμβάνουσες είχαν, τι είχαν αυτοί ως παιδιά, τι θεωρούν αναμενόμενο για την ηλικία. Ξέρετε, όλοι δεν είμαστε ίδιοι και σαφώς δεν έχουν και τους ίδιους ρυθμούς. Κάποιοι μπορεί να τα καταφέρουν πολύ πιο γρήγορα από κάποιους άλλους. Ένας γονιός που είχε ένα άλλο παιδί, το πρώτο παιδί ήταν πάρα πολύ γρήγορο και κατάφερνε πολύ πιο γρήγορα να πετύχει τους στόχους. Τελικά μπορεί να ενοχοποιήσει το δεύτερο παιδί, το οποίο δεν είναι τόσο γρήγορα, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ βαρύ. Μάλλον το είπα λάθος, δεν έχουμε εμπιστοσύνη στον κράτο. Απλώς αν το ίδιο το κράτο είναι δυνατότητα στο δάσκαλο να μπορέσει να πει στο γονιό, έστω και θεσμικά, στον τρόπο που πρέπει να το πει, να βοηθήσει. Σας είπα με ποια μορφή. Να πω ότι το παραλέγει. Έτσι, η εμπειρία από το κεδί είναι πληθώρα ειδήσεων και ειδήσεις που πραγματικά δεν θα έπρεπε να φτάνουν στο κεδί, θα έπρεπε να φτιάχνουν με έναν άλλο τρόπο, ώστε να μην περνάει από αξιολόγηση το παιδί. Δυστυχώς, φτάνει. Θα λέγαμε ότι αυτό που λέμε και εμείς στους συναδέλφους όταν πηγαίνουμε στα σχολεία είναι να βάζουμε το γονιό μέσα στη διαδικασία της εκτίμησης. Δηλαδή, έχω δει αυτά, παιδί μου, εγώ μέσα. Έχω δει αυτές και αυτές. Θα τις δω.
δίνουμε χρόνο. Δίνουμε χρόνο στο γονιό να απορρεχτεί, να σκεφτεί. Δεν το παίρνουμε από τα μούτρα. Μήπως τις έχετε διαπιστώσει κι εσείς στο σπίτι. Μήπως σας κουράζει η μελέτη του παιδιού. Δηλαδή και πολλές φορές αυτό που λέμε στους γονείς είναι να κάνουν και ένα ημερολόγιο. Είναι πολύ βοηθητικό. Βλέπουμε ότι ο δάσκαλος λέει κάποια πράγματα. Λέει ότι είναι αδιάφορο το παιδί σας και έχει δίκιο γιατί μέσα στην τάξη μπορεί να είναι αδιάφορο το παιδί. Αλλά ο γονιός απ' την άλλη να διαβάζει τις 3-4 ώρες και να ξέρει ότι αυτό το παιδί έχει προσπαθήσει. Δηλαδή ο καθένας μπορεί να έχει μια άλλη εικόνα, η οποία όμως η εικόνα είναι και στους δύο αληθινή. Είναι η εικόνα του έργου. Οπότε αυτό πρέπει να συνδυαστεί. Αυτές οι δύο εικόνες. Επειδή είναι συνέχεια, υπάρχουν και μία μερίδα που δεν αναγνωρεί τη δυσκολία και οι περισσότερες φορές θα ακούσεις να σου πούνε μην ανησυχείτε, είναι χαρακτηριστικό αυτή, αυτή την ηλικία να, να κάνει κάποια φωτογραφικά, θα έρθει με τον καιρό και την ορίμανση. Και ξαφνικά συνειδητοποιείς στα 10-11 όταν περνάει από την αξιολόγηση ότι το παιδί σου έχει δυσορθογραφία. Δυσγραφία, οτιδήποτε και λόγω του ότι στα πρώτα χρόνια δεν έχει το παιδί δουλευτεί, να το πω έτσι, στον ελεύθερο γραφτό λόγο. Εγώ πάω στο επόμενο κομμάτι. Ένας γονιός που το βρίσκεται, είναι και πολύ, γιατί έχει τύχει να έχει τη σωστογραφία. Ότι μπορεί να αποτυπώσει ότι υπάρχει καλλιτεχνική μνήμη, οτιδήποτε είχε να κάνει με την τεχνική του μνήμη ήταν φανταστικό. Η ορθογραφία του Μάζα είναι 3-4 σειρές και καταλαβαίνει ότι είναι εκπαιδευτική. Στο σχολείο την απέδειξε ολόσωστα. Γράφοντας όμως μία έκθεση, μία μικρή έκθεση του γράφου, εκεί άρχισε να φαίνεται ότι το παιδί αυτό που αποτείνει ο εικόνα δεν μπορεί στον ελεύθερο λόγο να το αποτυπώσει. Και πάω τώρα που του κατήφωνα στον νέα δεν θα βοηθήσει το παιδί. Ποιοι δρόμοι υπάρχουν. Καταρχάς δεν ξέρω κατά πόσο μπορώ να είμαι σίγουρη για την οθότητα της ονομάτευσης. Πρώτο. Δηλαδή παίζουν πολλοί παράγοντες ρόλο. Κατά δεύτερο. Αλλά δεν είναι ένα περιστατικό. Ναι, λέω γενικά. Μα γι' αυτό σας λέω τώρα δεν μπορώ να σας πω δηλαδή πώς συνήθως ο δάσκαλος βλέπει ένα μαθητή με μαθησιακή δυσκολία, έχει όντως μαθησιακή δυσκολία. Ένα παιδί που δεν είναι ορθογράφος, είναι αποτέλεσμα πολλών άλλων παραγόντων, πλήττων μαθησιακών δυσκολιών. Γι' αυτό σε θεωρώ ότι πρέπει να το πούμε πραγματική περίπτωση και να συλλέξουμε στην στοιχεία. Συνήθως λοιπόν, ένα παιδί που έχει μαθησιακές δυσκολίες, όντως, ως μαθησιακές δυσκολίες, όχι δυσκολίες στην ορθογραφία, μαθησιακές δυσκολίες, εντοπίζεται νωρίς και νωρίς λαμβάνει και την απαραίτητη εντός και εκτός εισαγωγικών φροντίδα. Ένα παιδί που εντοπίζουν από νωρίς ότι έχει δυσκολίες στον οργανό στο γραπτό λόγο, πάει για παράδειγμα στο τμήμα ένταξης. Εκεί ο εκπαιδευτικός του τμήματος ένταξης θα κάνει εξατομικευμένη παρέμβαση και θα δουλέψει με το παιδί. Είναι λίγες οι περιπτώσεις που φτάνουν τα παιδιά στο γυμνάσιο και μέχρι τότε έχουν περάσει απαρατήρητες. Άλλο το ότι δεν έχουν λάβει τη διάγνωση επειδή περνάνε 2-3 χρόνια για να αξιολογήσει ο φορέας. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Όχι, δεν είναι. Καταλάβατε, δηλαδή δεν είναι πότε παίρνουμε την ομάδα στα χέρια, είναι πότε εντοπίζουμε τη δυσκολία. Στο δημοτικό, όταν εντοπιστεί η δυσκολία ως δυσκολία, θα αρθεί το τμήμα ένταξης και θα αναλάβει καθήκοντα. Θα δουλέψει το παιδί μέσα στο τμήμα ένταξης εξοδοποιημένα και θα δούμε κατά πόσο ανταποκρίνεται. Ταυτόχρονα θα δοθούν και οδηγίες στους γονείς ως προς το πώς θα προσεγγίσουν και εκείνη τη μελέτη. Τι δουλειά θα γίνει με λίγα λόγια και στο σπίτι. Δεν αμφισβητώ αυτό που λέτε, αλλά από την άλλη είναι λίγα αυτά τα παιδιά. Εγώ το είπα ως παράδειγμα για τους γονείς οι οποίοι μπορεί να το συμβούν όπως μου συμβαίνει εμένα. Συνήθως. Μετά όμως το βασικό ερώτημα ενός γονέα είναι στις πρώτες τάξεις που θα ζητήσω στο τέλος, είναι πώς εγώ ή
τι βήματα κάνω που δεν γνωρίζω, δεν είμαι εκπαιδευτικός, για να μου δει στο παιδί μου τι μέσα μου δίνει το κράτος. Εγώ πάω σαν το κράτος θεσμικά. Το τμήμα έργος. Το κράτος θεσμικά θα σας δώσει τη δυνατότητα το παιδί σας να παρακολουθήσει εξατομικευμένη παρέμβαση στο τμήμα ένταξης. Ταυτόχρονα μπορεί να σας προταθεί η ύπαρξη ενός ειδικού παιδαγωγού και νομίζω ότι μέχρι πρότινος μπορούσαν τα ιατροπαιδαγωγικά να γράψουν κάποιες συνεδρίες και να πάρετε χρήματα από τον ασφαλιστικό σας φορέα. Τώρα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Βεβαίως ένα παιδί που έχει μαθήσει εκείνη τη δυσκολία θέλει έναν ιδιαίτερο τρόπο διαχείρισης των ιδιαιτεροτήτων του. Δεν είναι εύκολο και δεν είναι τη παρούση να πούμε τι να κάνει. Οι γονείς που μπορούν να απευθυνθούν. Άρα, ο φορέας που θα αξιολογήσει το παιδί είναι και ο αρμόδιος που θα δώσει και οδηγίες προς ναυτιλωμένους. Δηλαδή, εντοπίσαμε αυτό και κάνουμε αυτό από την πλευρά του σχολείου και αυτό το προτείνουμε στους γονείς. Συνήθως, ο φορέας που αξιολογεί το παιδί δίνει και τις οδηγίες. Το οποίο όμως είναι λίγο χαρακτηριστικό. Δηλαδή είναι αυτό που είπατε πριν, ότι κάνει αίτηση. Δηλαδή το τμήμα ένταξη στο σχολείο έχει τόσα πολλά παιδιά που μπορεί να αναλάβει τα παιδιά τη πρώτη δευτέρα δημοτικού. Εδώ έχει να κάνει με τη λειτουργία του εκπαιδευτικού εκπαιδευτικού. Ακριβώ. Δεν έχει να κάνει. Κάνετε περισσότερο άλλο γονέα, ο οποίο συμβαίνει ένα τέτοιο. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σα καθόλου. Και μετά πα στην Αργεντινή, στι μονάδε οικονομική ηλικία του ΕΔΟΜ και κάνει αιτήσει για όλα. Μιλάτε για μια ηλικία δύσκολη. Εδώ νομίζω τις βγάλαμε τις διαφάνειες. Έχει να κάνει πάρα πολύ με την ανάπτυξη των εσωτερικών κινητρών σε ένα παιδί. Στο δημοτικό υπάρχουν αυτά που λέμε εσωτερικά κινητρά. Μπράβο, παιδί, θα σου πάρω ένα ποδήλατο, θα σου πάρω αυτό, θα πάμε. Οι γονείς παρεμβαίνουν. Έτσι, μιλάμε για μια ηλικία που αναπτυξιακά έχει πάρα πολλές διαφοροποιήσεις, πολλές αλλαγές, σωματικές, ψυχικές. Υπάρχουν αλλαγές στόχων. Είναι πολλά. Είναι πολλά. Είναι πολλά. Οι λύσεις σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί θέσατε ένα πάρα πολύ σημαντικό ερώτημα, τι κάνουμε όταν υπάρχει πτώση στη σχολική επίδοση του παιδιού στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δεν μένουμε στάσιμοι. Προσπαθούμε να δούμε και άλλα πράγματα. Δηλαδή, δεν μπορούν να υπάρχουν τους γονείς, έχει φίλους σε αυτό το παιδί, βγαίνει έξω από το σπίτι, πάει φίλους. Είναι συνεχώς με ένα διαδικτυακό παιχνίδι, δηλαδή ψάχνουμε να βρούμε και άλλα πράγματα. Παρατηρούμε, και είναι πολύ σημαντικό σε όλες τις ηλικίες του παιδιού, να παρατηρούμε το παιδί. Να μένουμε λίγο πίσω και να βλέπουμε τι συμβαίνει. Και βέβαια έχουμε απόλυτη επαφή με το σχολείο. Δεν αφήνουμε την επαφή μας με το σχολείο. Πηγαίνουμε και ενημερωνόμαστε πάρα πολύ συχνά για τις απουσίες του παιδιού, πόσες απουσίες κάνει, πόσες αδικαιολόγητες φορές δεν τους ξέρουμε εμείς. Προσπαθούμε δηλαδή να καταλάβουμε πού οφείλεται αυτή η αλλαγή για να το βοηθήσουμε. Γιατί όντως είναι μια αλλαγή. Δηλαδή, θέλω να γίνω, είναι η στόχη επαγγελματική που μπορεί να έχει βάλει. Είναι ότι μπορεί να θέλει να γίνει καλύτερος από το δίπλα.
το έτσι. Δηλαδή έχει να κάνει με το πώς, γι' αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε αυτή την ηλικία η αυτονόμηση του παιδιού. Το να πατήσει δηλαδή στα πόδια του και με τις δυνάμεις του να μπορεί να δει γιατί θέλει να πάει καλά στο σχολείο, πώς θέλει να πάει καλά στο σχολείο. Έχουμε πάρα πολλά παιδιά τα οποία λένε όσο θέλω για να περάσω, 13 θα γράψω. Έτσι. Βέβαια εδώ έχουμε και άλλα παιδιά, έχω ένα ερωτηματικό. Έχουμε πολλά παιδιά που δεν πιστεύουν στον εαυτό τους, που δεν έχουν καλή εικόνα εαυτού και πολλές φορές διαπιστώνουμε κι εμείς, και σας το λέω από την αξιολόγηση, παιδιά που βλέπουν ένα πολύ καλό νοητικό δυναμικό, παιδιά που βλέπουν ότι έχουν δυνατότητες, δεν τα πάνε καλά. Και παιδιά που έχουν και υποστήριξη, δεν σας μιλάω για παιδιά που δεν έχουν καμία υποστήριξη από το οικογενειακό περιβάλλον, εντούτοις βλέπουμε ένα παιδί που δεν πιστεύει στον εαυτό του, που νιώθει άβολα, που δεν νιώθει καλά με το σώμα του, έτσι που παίζουν και άλλα. Γι' αυτό λέμε πάρα πολύ ότι δεν είναι μόνο το σχολείο και η σχολική επίδοση, είναι και άλλα πράγματα που δυναμώνουν λίγο ψυχικά ένα παιδί. Οπότε, προσπαθώντας να το υποστηρίξει στα προϊόντα του, το έργο του να αυτονομηθεί, στα μικρά κομματάκια που μπορεί να πει, ότι που είμαστε στη σωστή κατεύθυνση, καταλαβαίνω, να αφήνει τι ικανότητες του να μπορεί να συνέλθει λίγο και λίγο αργότερα. Ναι, είναι πολύ σημαντικό να έχει και μια δυνατότητα επιλογή σε ένα παιδί. Η επιλογή σημαίνει κάτι. Σημαίνει θέλει να κάνει αυτό. Και αν αποτύχει αυτό, πρέπει ο γονιός όμως να καταλάβει ότι έχει αποτύχει. Και ήταν όμως μια επιλογή του παιδιού. Ήταν κάτι το οποίο έκανε το ίδιο. Δηλαδή, είναι σημαντικό να σεβόμαστε και τα θέλω ανάλογα τις ηλικίες βέβαια πάντα. Έτσι. Είπα και πριν, δεν συζητάμε, δεν θέλω να διαβάσω. Εντάξει, παιδί, μην διαβάζεις. Και να σεβόμαστε και τον χρόνο και τον ρυθμό. Δεν έχουν όλα τα παιδιά τον ίδιο χρόνο και δεν έχουν όλα τα παιδιά τον ίδιο ρυθμό. Ούτε τους ρυθμούς τους δικούς μας. Να εστιάσω λίγο στα ορθογραφικά λάθη όσον αφορά την πρώτη τάξη του δημοτικού. Κάνουμε περίπου 6 με 7 λάθη καθημερινά. Δηλαδή, μέσα στην εβδομάδα γύρω στα 30 λέξεις. Στο Σαββατοκύριακο, ποιος είναι ο ρόλος του κόσμου όσον αφορά αυτές τις λέξεις, να μην ξαναγίνουν πάλι λάθη. Αντιγραφή. Μου επιτρέπω στην εκπαιδευτική μου περίπου. Εγώ θα πω. Κύριο, πάντα πρέπει να ξέρουμε ποιος είναι ο στόχος. Γιατί κάνουμε ορισμένα πράγματα. Δηλαδή, θα σας δώσω ένα παράδειγμα που μου έχει τύχει στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού. Το αποφεύγω από τότε, τουλάχιστον εγώ δεν το χρησιμοποιώ ως τακτική, αλλά πολλοί συνάδελφοι για συγκεκριμένους λόγους εμένουν σε αυτό που ζητούν. Δηλαδή, τι. Έχετε προσέξει την πρώτη Δημοτικού. Συνήθως η δασκάλα ή ο δάσκαλος γράφει μία πρόταση, έτσι δεν είναι, σε ένα τετράδιο, το απλό τετράδιο, και ζητά από τον μαθητή τη ζητά να γεμίσει η σελίδα, σωστά. Γράφει, ας πούμε, η Άννα πέταξε την μπάλα. Πρόταση. Τελεία στο τέλος. Και τι ζητά από τον μαθητή, να αντιγράψει την πρόταση. Δεν τη φαντάζομαι, δεν όλοι περάσετε την πρώτη τάξη. Και λέει, έρχεται το παιδί στο σπίτι. Μαμά, έχουμε να γράψουμε την αντιγραφή. Πόσες φορές η κυρία είπε όλη τη σελίδα. Τι κάνει το παιδί, ξεκινά. Η Άννα πέταξε την μπάλα. Αρχίζει και κουράζεται. Προς την πρώτη πρόταση έχει αρχίσει να βγάζει την πρώτη αντίδραση. Διαψεύστε. Στη δεύτερη πρόταση αρχίζει η Άννα φεύγει λίγο πιο δεξιά. Το πέταξε ακόμα πιο δεξιά. Η μπάλα πρέπει να βγει έξω από τα περιθώρια. Στην περίπτωση που εμείς δεν θα πούμε σβήστο, γιατί έχουμε μάθει από τα σεμινάρια μίλια μην με παρεμβαίνεις, η κόρη μας, ο γιος μας τι θα κάνει. Θα δει ότι πρέπει να φτάσει μέχρι το τέλος, θα απογοητευτεί, θα πάθει πανικό.
Και τι αρχίζει και κάνει. Πάει και γράφει το «Η» από πάνω μέχρι κάτω. Αν τα αφήσουμε, αν τα αφήσουμε είναι σίγουρο ότι αυτό θα κάνει. Ή λοιπόν, μετά αρχίζει να γράφει την Άννα, η οποία παίρνει μια κατεύθυνση προς τα εκεί και καταλήγει η Άννα να φτάσει η ίδια στο περιθώριο. Μαμά, δεν μου φτάνει να πάρω και την Άννα. Η ερώτηση μου είναι ως εκπαιδευτικός και τυχαίνει, επειδή κάνω μαθήματα και έκανα στο Πανεπιστήμιο σε δασκάλους. Το πρώτο ερώτημα που θέτω είναι ποιος είναι ο στόχος αυτής της άσκησης, συνάδελφοι. Έχω τους δασκάλους. Βάζω αυτή την άσκηση. Τι στόχο έχετε θέσει, ποιος είναι ο στόχος, γιατί βάζουμε αυτή την αντιγραφή από πάνω και κάτω, τι φαντάζεστε εσείς τώρα, επειδή μιλήσαμε για στόχους. Γιατί μπορεί ένας δάσκαλος να βάλει αυτή την άσκηση και να τη γράψει τόσες φορές στο παιδί, για να. Δεν το άμαθα καταρχάς, δεν τα έχεις εσύ στοιχισμένα, δεν του έχεις βάλει περιθώρια, δεν έχεις πει ότι η Άννα θα βρίσκεται εδώ. Δεν το άμαθα. Ταχύτητα συνήθως μετά από την τρίτη τέταρτη φορά έχουν κουραστεί και η ταχύτητα μειώνεται δραματικά. Αν αναλύσετε λίγο αυτή την εργασία, τελικά ο μόνος στόχος που μπορεί να επιτευχθεί είναι αν προσπαθήσουμε με αρκετές φωνές τελικά να γίνει καλλιγράφος, να κάνει καλά γράμματα. Ούτε στοιχισμένα, ούτε προσεγμένα. Συνήθως δεν κατανοεί και τι γράφει. Μετά από ένα ορισμένο σημείο έχει ξεχάσει τον νόημα της πρότασης. Εντάξει. Και λέμε λοιπόν, όταν μιλάμε για επανάληψη, γιατί εκεί θέλω να καταλήξω, χρειάζεται να κάνω επανάληψη. Αυτή η επανάληψη πρέπει να έχει νόημα. Μία πρόταση που θα μπορούσαμε να κάνουμε εμείς οι εκπαιδευτικοί της πρώτης δημοτικού για τα Σαββατοκύριακα είναι αφήστε τους στην άκρη. Κάντε κάτι άλλο με τα παιδιά στο Σαββατοκύριακο, βγαίστε έξω, παίξτε. Αφήστε την άκρη με τη φωτογραφία, θα έρθει με τη σειρά της. Μην αγχώνεστε γι' αυτό. Αλλά αν τυχόν θέλετε να εντάξετε ένα μικρό πρόγραμμα, θα μπορούσατε και αν έχατε και το κουράγιο και τα κουράγια να κάνετε αυτό που λέμε λειτουργική χρήση της γλώσσας. Το να επαναλάβει 10 φορές. Το λάθος. Έγραψε τη λέξη εγώ, που σας είπα με όμικρο. Προσπαθήστε να εντάξετε το εγώ σε μικρές προτασούλες. Σαν παιχνίδι. Βάλτε μία πρόταση και όπου θα έχει κενό τη λέξη εγώ και πέστε του μια αντίληπη εδώ για να τη φτιάξουμε. Τη φτιάξουμε σαν να μορτώνει, για να την υποκολλήσουμε. Η επανάληψη λοιπόν, για να γίνει τελικά και γνώση, θα πρέπει να έχει νόημα για το παιδί. Είναι λίγο ξεκάθαρο. Το να βάλετε το παιδί να γράψει αυτό που λένε, γράψει το 10 φορές, δεν πετυχαίνει τίποτα. Σας είπα ότι πετυχαίνει. Σχεδόν τίποτα. Αντιθέτως, ματαιώνεται, κουράζεται και αρχίζει και απεκτάνεται όλη τη διαδικασία. Έχω χάσει το στίχημα. Εγώ το μόνο που θέλω να παρέμβω γιατί δεν αντέχω είναι γιατί κάνετε την ερώτηση σε εμάς και στο δάσκαλο βέβαια. Δηλαδή, μην περιμένετε κανέναν έξω από εσάς και το δάσκαλο του παιδιού σας να σας δώσει καμία απάντηση. Κάντε, ακόμα κι αν σας φαίνεται ότι είναι πολύ άτομη ή άσχετη η ερώτηση, κάντε αυτή την ερώτηση στο δάσκαλο. Θα έχει πραγματικά απάντηση ο δάσκαλος. Και θα χαρεί κιόλας που θα το ρωτήσει. Ήταν πρόβλημα που αναπτύχθηκε τελευταίο λεπτό. Δεν είχαμε επαφή. Είναι πολύ νωρί να το δούμε την πρώτη. Το παιδί οργανωθεί μοντέλα αυτή τη στιγμή. Αφήστε το. Πώς εσείς οργανώνετε, πάτε σε ένα καινούριο σπίτι. Έτσι δεν είναι. Δεν οργανώνετε τα δουλάβια σας. Δεν είναι οργανωμένα εξ αρχής. Λέτε, εδώ θα βάλω τα όσπρια. Βεβαίως το κοιμάζεις, κάνεις λάθη, έχεις βάλει τα πολυματικά ή έχεις βάλει τα ρίσια ή έχεις βάλει πάντα να τα πάρεις την ώρα που πρέπει να κάνεις και τη σούπα, άρα τα καθόλια δεν πρέπει να είναι πιο κοντά σου. Κάτι τέτοιο θα κάνει και το παιδί για να φτιάξει το μοντέλο, το νοητικό μοντέλο της ορθογραφημένης γραφής, αν αυτό είναι το θέμα. Έχει πολύ χρόνο μπροστά του για να το οργανώσει. Θα αρχίσουμε να ανησυχούμε όταν έχει παρέμβει το διάστημα, το ανοιχτό, όπου θα έπρεπε ήδη να έχει οργανώσει το πλάνο.
μπροστά. Πρέπει να πούμε το δάσκαλο. Με το που θα, όταν θα, εκείνος θα το εντοπίσει, είναι ο πρώτος που θα το εντοπίσει. Γενικά, με αυτό το κοντά, ας πούμε, το παραδείγμα, είπατε ότι θα μπορούσα να σας αρέσει πάρα πολύ. Πώς θα πιέζει να τα λέτε, υπάρχει κάποιο τρόπο. Η διέστηση του γονέα θα σας δώσει την απάντηση. Εμπιστευτείτε τη διέστησή σας και εμπιστευτείτε το παιδί σας. Το ίδιο το παιδί θα σας δείξει, θα σας δώσει την απάντηση. Θα σας πει, μαμά, άσε θα το κάνω μόνη μου. Θα το πει. Εφόσον δεν συντρέχουν άλλοι. Συγγνώμη, πρέπει βέβαια μέχρι έτσι στην έκθεση δημοτικού σιγά σιγά να αρχίσουμε να τα παιδιά λίγο, δηλαδή πρέπει να βάζουμε κάποια όρια έτσι σε σχέση με την ηλικία. Απ' αυτήν την ηλικία και τα παιδιά είναι πολύ καλή. Εσωτερικών κινητρών που πραγματικά είναι καθοριστικότατο στη σχέση μας με το παιδί. Αριστοτέλης, ο άνθρωπος φύσει, ωραίγεται του ιδένε. Το παιδί γεννιέται και θέλει να μάθει, κουνάει τα χεράκια του και προσπαθεί να μάθει. Ξεκινάει να μάθει πώς, παίζοντας. Έρχεται στο σχολείο, πώς θέλει να μάθει, παίζοντας. Πώς το λέμε εμείς, το ξέρουν οι αγαπητοί συνάδελφοι. Παιχνιώδη μάθηση, παιχνίδι και μάθηση μαζί. Αυτό δημιουργεί, ενισχύει και ενεργοποιεί τα εσωτερικά κίνητρα. Το παιχνίδι έχει και κανόνες, έχει και όρια, αλλά είναι παιχνίδι και το παιδί το αναγνωρίζει γιατί είναι στη φύση του. Έτσι έμαθε από μικρό να ζει, να αντιλαμβάνεται τον κόσμο, να τον προσλαμβάνει, να τον κάνει μάθηση και γνώση. Θα ήθελε να συνεχιστεί και στο σχολείο. Το αναλυτικό πρόγραμμα που μας δίνουν δεν έχει αυτή τη μορφή, είναι πιο στεγνή. Προσπαθούμε περισσότερο ή λιγότερο. Στην ώρα της μελέτης, η παιχνιώδης μάθηση, για να απαντήσω στην αγαπητή κυρία, είναι ακριβώς το κλειδί εκείνο που χρειάζεται τον χαρούμενο γονιό που παίζει μαζί με το παιδί με κανόνες, που ξεκλειδώνει την ενέργεια και τη διάθεση του παιδιού να μάθει, που είναι φυσική, επαναλαμβάνω, είναι από τη φύση του, είναι φυσική ροή. Εμείς την μπλοκάραμε γονιός και εκπαιδευτικός με τα όποια λάθη μας δεν είναι του παρόντος. Την ξεκλειδώνει και αρχίζει να ρέει. Αν καταφέρουμε να ρέει, τότε όπως άκουσα μία μητέρα πριν, δεν χρειάζεται να κάνουμε πολλά πράγματα. Το παιδί θα προχωράει μόνο του και απλά που και που θα συνεχίζουμε το παιχνίδι για να διατηρούμε ζωντανή τη σχέση. Αν δεν το πετύχουμε, θα πρέπει διαρκώς, σαν τα φάρμακα, να αυξάνουμε τη δόση και στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Αυτή η δόση δεν πρόκειται να πιάνει. Αυτά για το μεγάλο θέμα που έχει λειτουργικά από μένα. Ευχαριστώ. Και τα δικά μας κίνητρα πρέπει να δούμε και τις δικές μας προσδοκίες σε σχέση με το παιδί. Αλλά ότι τα εξωτερικά κίνητρα λειτουργούν ιδιαίτερα σε μια συνθήκη. Γεια σας, εκπαιδευτικός συνάδελφος στην Φεροβάθμια. Είδα αυτή μια ανακοίνωση του Πρωθυπουργείου που ήμουνα και είπα γιατί έχω μια συνάδελφο μητέρα, είναι διαχωρισμένη και έχει μια κόρη σε δεύτερα γυμνασίου. Και εδώ είναι κατάσταση παθολογική σίγουρα. Αυτή η καλωσία δεν αφήνει με τίποτα. Ξεκινάνε κάθε μέρα στις 6 το απόγευμα και τελειώνει στις 2 το πρωί. Κάθε μέρα. Και η κόρη αυτή, ίσως η μάνα νιώθει ένοχη επειδή τον πατέρα της δεν ξέρει καθόλου, μικρή, και νιώθει μια ψυχολογική βία. Έχει
ετοιμάσει τα πάντα. Και απλά από εσά θέλω το πρόβλημα να μου πείτε πού να την παραπέμψει. Είναι παθολογική κατάσταση. Είναι η ψυχαναγκαστική συμπεριφορά, η μικρή, έχουν ιδέε. Εγώ όταν την γνώρισα και άρχισα να μου μιλάει, είναι σαν να μου λέγει μάθημα από παγαλία. Δηλαδή ξεκινάνε, βάζουν τα 7 μαθήματα, 7 ώρων, ξεκινάνε από 6-2. Και η μικρή αντέχει ακόμα, αλλά πώς θα αντέχει μέχρι να πάει στο Λύκειο και στην τρίτη λυκή που θα είναι πάλι μετά. Αλλά δεν θα αντέξει μάνα, πιστεύω. Απλά πού να με παραπέμψει, σε ψυχολόγο, σε ψυχίατρο, σε διαμορφωτικά χάπια, όλα τα έχει. Έχουν περάσει ένα ερώτημα. Ξέχασα να πω ότι 20 στο, είναι από τις πρώτες είναι γενικά προς αδειώσει, 20 από την κύριο στην πρώτη σε όλα, 20 σε όλα τα τρίμηνα και δεν μπορεί το 19 ας πούμε. Και λέει η μητέρα πάρει και ένα 17. Καλύτερα να μείνει σε άριστη και να μείνει σε άρρωστη. Δηλαδή έχει 20 άρια συνέχεια δεν αντέχει το... Δεν ξέρω, είναι βέβαια πολλοί λόγοι, είναι 20 γονείς, είναι πάρα πολλά. Απλά μια συμβουλή έτσι μεταφορά. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι εσείς στη Νέα Σμύρνη είστε πάρα πολύ τυχεροί. Έχετε ένα ιατροπαιδαγωγικό κέντρο το οποίο λειτουργεί πάρα πολλά χρόνια. Οι άνθρωποι όλοι είναι πάρα πολύ έτοιμοι. Είναι ένας τομέας ψυχικής υγείας, γιατί αυτό περιγράφεται. Νομίζω ότι ξέρω να πω ότι είναι στην επαρχία αυτή τη στιγμή. Ναι, θα αναζητήσετε. Στην επαρχία θα αναζητήσει πέρα το φορέα ψυχικής υγείας, το οποίο θα είναι, νομίζω ότι το περιγράψατε πολύ καλά κι εσείς. Πρέπει να υπάρχει αυτό. Πρέπει να απευθυνθεί σε φορέα ψυχικής υγείας. Και ο καθένας μας πρέπει να ξέρει ότι υπάρχει σε κάποια όρια, γιατί για μας δεν γίνει πολλές φορές, δεν μπορούμε να αναλάβουμε όλες τις περιπτώσεις, περιγράψουμε έτσι μια ιδιαίτερη. Έχουμε όμως πολλά παιδιά τα οποία εμφανίζουν τέτοιες συμπεριφορές και γονείς οι οποίοι έρχονται στο κεφί για να πάρουν χαρτί δυσλεξίας ένα παιδί που είναι το 20. Το 19,8 για να πάρει το 20. Άρα πρέπει να βλέπουμε λίγο και εμείς το δικό μας το ρόλο μέσα σε αυτό, σαν γονείς. Αλλά ήθελα να συμπληρώσω ότι αυτό που αναφέρατε είναι ένα θέμα πολύ παραγωγικό. Δηλαδή, ο ίδιος αναφέρατε 4-5 παράγοντες, οι οποίοι μπορεί να ενοχοποιούν εντός εισαγωγικών μια συμπεριφορά. Άρα, θεωρούμε ότι πρέπει να το δούμε από πολλές πλευρές. Και γι' αυτό ίσως μια υπηρεσία όπως η δική μας ή κάποιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο, που θα μπορέσει να δει και το εκπαιδευτικό κομμάτι, και το ψυχολογικό, και το κοινωνικό, και το πολύ πιθανά. Θα μπορέσει να βοηθήσει αφενός μεν στη διάγνωση, αφετέρου στην παρέμβαση. Γιατί η διάγνωση από μόνη της δεν λέει τίποτα αν δεν συνοδεύεται από το διατάφτα που κάνω τώρα. Και συνήθως αυτές τις περιπτώσεις, είναι αυτές που η κυρία Μουσμέντη έτσι διαχειρίζεται, χρήζουν συμβουλευτικής, άμεσης συμβουλευτικής. Πέρα από την ψυχολογική υποστήριξη, χρειάζεται συμβουλευτική ως προς το πώς θα διαχειριστεί η οικογένεια τέτοιου είδους εξαιτήματα. Η οικογένεια όμως ως σύστημα, όχι σαν ένα άτομο γνωστή, αλλά ως σύστημα που πρέπει να μελετηθούν οι σχέσεις και να αλλάξουν αυτό που πρέπει. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία να κάνω μια ερώτηση. Έχω δύο παιδιά που βρίσκουν στην Ελλάδα 2 χρόνια, μόνο 2 χρόνια. Επειδή έχουν πάρα πολύ καλά δει στην τάξη και όλα καλά, επειδή δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Επειδή βρίσκουν πάρα πολύ γενική περιβάλλον. Και μας πάρα πολύ στηρίζουν και βοηθάνουν και οι σύλλογοι των σχολείων και οι δάσκαλοι και ο διευθυντής του σχολείου. Γι' αυτό πάρα πολύ χαίρομαι και ευχαριστώ για όλες σας. Αλλά επειδή και τα παιδιά είναι πάρα πολύ καλά παιδιά, επειδή παίρνουν πάντα αλφα βαθμούς. Το κόρη είναι
πάρα πολύ καλή κλιματιδρία, είναι πολύ αγνωμένη και ποτέ δεν το ξεχνάει ένα γνωρίζει για να μην τελειώνει τη εργασία της στο σπίτι. Αλλά μόνο ένα προβλήμα έχουμε που μας πάρα πολύ αγχώνει. Τι αγχώνει, επειδή δεν θέλει να διαβάζει παραπάνω από τα εργασία του σχολείου. Κάνουμε πολλά προσπάθεια, δεν ξέρω, λέει, και αν λέμε έλα να διαβάζουμε μαζί, το βάζει δάχτυλα στη αυτιά της και λέει όχι. Είναι υγιής λοιπόν. Καλά κάνει. Το αντίθετο θα με ανησυχούσε. Δηλαδή, αν σας έλεγε η παπά, δώσ' μου κι άλλα, θα έλεγα, αλλά δεν το δούμε το παιδί. Υγιέστατα λοιπόν. Να είστε καλά, θεωρώ όμως ότι είναι και από τα τυχερά παιδιά το ότι αυτή τη στιγμή μεγαλώνει η κόρη σας έχοντας δύο γλώσσες στο ενεργητικό της από ό,τι βλέπω και εσάς δεν είναι η μητρική γλώσσα τα ελληνικά, αλλά μεγαλώνει και τα δύο σας παιδιά έχοντας δύο γλώσσες τις οποίες μαθαίνει εξίσου καλά και είναι από τα τυχερά παιδιά λοιπόν γιατί αυτό στη σύγχρονη εποχή θεωρείται προσόντα. Δηλαδή όσο